τη φεγγαρός. Δηλαδή θα αρχίσουμε, θα μιλήσω για μένα, ποιος είμαι, τι κάνω, θα τα πείτε εσείς πώς θα... Στρατά και βάλε για σημάδι ένα αστέρι λάμπερο να φέγγει στο σκοτάδι. Κράτα τη φεγγαρό στρατά στου έρωτα το χάδι. Σεργιανίσουμε μαζί στη Σμύρα στο σοκάκι, να γίνει ο πόνος προσευχή κι οι αναμνήσεις μια ευχή στου χρόνου το κοιτάπι. Κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφενέ του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Και κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφενέ του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Φεγγαρό στρατά στα όνειρα που κάνεις, μέθησε στο ταξίδι σου κι ούτε στιγμή μη χάνεις. Κράτα τη φεγγαρό στρατά χάρες για να υφάνεις. Σεργιανίσουμε μαζί στη Σμύρα στο σοκάκι, να γίνει ο πόνος προσευχή κι οι αναμνήσεις μια ευχή στου χρόνου το κοιτάπι. Κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφένε του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Και κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφένε του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σήμερα βέβαια ξεκινήσαμε με ένα τέταρτο αργότερα, αλλά έτσι έπρεπε, γιατί όπως ξέρετε η παρουσιάστρια πάντα μετά τη δουλειά
τρέχει πανικόβλητη, είχα και το γιατρό μου. Λοιπόν, και όπως ξέρετε πάντα λίγο αργό. Σήμερα έχω καλεσμένο μου, τώρα πώς να σας συστήσω, συνθέτη, συγγραφέα, ποιητή, παρουσιαστή, ραδιοφωνικό παραγωγό, τι άλλο να πω για το φίλο μου εδώ πέρα, το Θαλασσέλη, τι άλλο να πω, και συμπολίτης μας, γιατί είναι καλυθιώτης και είναι γειτονάκι μας εδώ το καλό το παιδί. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Ολυμπία, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκανες να έρθω στο NSTV, το σταθμό της Νέας Σμύρνης, και να παρουσιάσω τα έργα μου, τα ποιητικά μου έργα και τη φιλολογική πρωτοχρονιά. Τα είπες όλα, ναι, ποιητής, τυχουργός, συγγραφέας. Εγώ, επειδή το έχω παρατηρήσει αυτό, οι άνθρωποι που έχουν εν τέλει πολλά προτερήματα μου κρύβονται για να τους τα βγάλω τα προτερήματα ή δονοπαθώ. Και εσύ θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ενικό. Θα μιλάμε στον ενικό. Εντάξει, μια χαρά. Νέο κορίτσι είσαι. Και εσύ, ενώ μιλήσαμε, δεν μου πες τίποτα. Απλά μου πες, εγώ μου λες, εκδίδω ένα ανθολόγιο. Μόνο αυτό. Και ενώ εν τέλει κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ξεχάσαμε να πούμε ότι έχω και εκδοτική εταιρεία και κάνω εκδόσεις της φιλολογικής πρωτοχρονιάς, που είναι το συλλογικό μας έργο, αλλά κάνω και αλλωνών εκδόσεις σε ποιήση, μυθιστορήματα, τα πάντα, ό,τι θέλει να εκδώσει κάποιος ποιητής, ας πούμε, ή συγγραφέας. Μάλιστα. Άρα παρουσιάζουμε και τον εκδοτικό οίκο τώρα. Όλα θα το παρουσιάσω, θα περάσουμε όμορφα. Και κάποια άλλη στιγμή του χρόνου, πρωτοθέως το 24 αν είναι, ή στις γιορτές, άμα θέλεις, μπορούμε να έρθεις να παρουσιάσουμε το μουσικό σου έργο, τα τραγούδια που έχεις γράψει. Γιατί τώρα μου έλεγες να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε τώρα του Θαλασσινού το έχεις γράψει εσύ. Είναι η στίχη και μουσική δική μου και το έχω δώσει στο Θαλασσινό. Φεγγαρόστρατα. Ναι. Μπράβο, στίχη και μουσική του κύριου Θαλασσέλη και το έδωσε στο Θαλασσινό. Ναι. Έτσι του είπα όταν συνεργαστήκαμε, του έστειλα να ακούσει το τραγούδι και λέω, δεν είναι ώρα τώρα να γίνει μια συνεργασία Θαλασσέλη-Θαλασσινού. Σωστό, ωραία που το θέσατε. Άκουσε το τραγούδι, στην αρχή μου είπε, δεν με ενδιαφέρει, έχω τόσα, μου στέλνουν τόσα, αλλά στείλ το να σου πω τη γνώμη μου, μου είπε. Το έστειλα μέσα στο Viber, μέσα σε 2 λεπτά, μου λέει, είναι εκπληκτικό, στείλε να το πω. Mm. Και άρχισε συνεργασία. Άρα θα κάνουμε μια εκπομπή για να παρουσιάσουμε, γιατί μου πες πάνω από 100 τραγούδια. Ναι, έχω γράψει πολλά, είναι άλλα, είναι στο YouTube, πρέπει να κάνω μια 50, αλλά έχω πολύ έτσι, δεν τα έχω βγάλει ακόμα. Mm-hmm. Άρα ναι. Αυτό θα το κάνουμε μαζί, ορίστε. Ναι. Τώρα που σ' ανακάλυψα, θα σε ξεδιπλώσω στο κοινό. Ναι, επειδή εντάξει, έχω και εγώ μια εμπειρία, έχω το ραδιοφωνικό σταθμό weetradio.gr, που κάνω κάθε Δευτέρα, θα αρχίσω μάλλον από σε λίγες μέρες, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, την μουσικοποιητική μου εκπομπή καλλιτεχνοποιείων, όπου βάζω έντεχνα τραγουδάκια. Καλλιτεχνοποιείο. Όπου είναι και η ομάδα που έχω στο Facebook από συγγραφείς και ποιητές. Και εκεί πέρα παρουσιάζω ή κάποιο ποιητή, την ποιητική του συλλογή, με ενδιάμεσα έντεχνα τραγούδια, ή βάζω, απαγγέλω εγώ ποίηση και τραγούδι. Ποίηση και τραγούδι, απαγγελία και τραγούδι. Και περνάμε έχω πολύ όμορφα, είναι 2 ώρες. Έχω την, στο ένα, όπως λέγεται τώρα αυτός ο σταθμός, αποχή αρχίζει, γιατί είναι η Ιωάννα η Χρυσάκη ποιήτρια και εκείνη κάνει αυτό ακριβώς που κάνει. Ναι, το κάνουν πάρα πολύ και το κάνουν. Τώρα το ξεκίνησε η κοπέλα, ένας χρόνος. Το κάνουν πάρα πολύ και το κάνουν πολύ καλά, διότι έτσι θέλουμε να. Αφού αυτές οι εκπομπές δεν παίζονται στα κρατικά. Εγώ λέω τιμή μου και καμάρι μου, γιατί με ρώτησες πρώτα, πριν, όταν ξεκίνησα το 14 εκπομπή, ούτε η ΕΡΤ1, ούτε η ΕΡΤ2 είχε τις εκπομπές που παρουσιάζει ποιητές κανείς. Ήμουνα η πρώτη που δώσα βήμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τότε δεν ήταν και το Facebook, οι ομάδες που κάνανε. Μετά γίνανε αυτά τα πράγματα. Το 14 δηλαδή που ξεκίνησα εγώ, δεν υπήρχαν ούτε πολλές ομάδες με ποιητές, ούτε τίποτα. Σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό και έγινε και τώρα, εντάξει, τώρα έχει γίνει χαοτικό. Καλά, γίνεται στο διαδίκτυο. Στα κρατικά κανάλια δεν υπάρχουν πολλοί παρουσιάσεις ποιητών και λογοτεχνικές
Κάτι πήγε να κάνει, εκπομπές. Έχει μια εκπομπή έτσι που παρουσιάζει ποιητές. Και... Ναι, παρουσιάζει κάτι πιο γνωστούς. Εγώ παρουσιάζω τους νέους ποιητές. Και εγώ το ίδιο, νέους δημιουργούς. Ναι, νέους δημιουργούς, γιατί τους μεγάλους καταξιωμένους, Παλαμά, Ελίτη, όλοι αυτοί. Δεν τους ξέρουμε, Καβάφη τους ξέρουμε. Ήταν μία φορά το μήνα νέοι ποιητές, νέοι δημιουργοί, όχι ναι. Σε ηλικία, ναι, ναι. Λογοτέχνες και ποιητές. Και όλα αυτά τα 10 χρόνια γνώρισα πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους και είδα ότι έχουμε πολύ ζωή. Βέβαια γνώρισα και ψώνια. Βέβαια γνώρισα τα πιστεύω πάρα, να μην μετάσσετε σε αυτό το... την κατηγορία. Δεν νομίζω να σας τάσω και την κατηγορία, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τώρα ανθρώπους που έχουν βγάλει... Αστειεύομαι λίγο έτσι. Ναι, έχουν βγάλει ξέρω εγώ ένα βιβλιαράκι, ένα και μόνο. Και το παίζουν φίρμες, δηλαδή... Ακούστε να δείτε. Και έχω φέρει εδώ αξιόλογους ποιητές, πάμε να σας πω τα ονόματα, τους ξέρετε, που για να τους βγάλω το έργο τους και αυτά, ντρεπόντουσαν. Και οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα και με μια ποιητική συλλογή να βγάλει κάποιος, αν τα ποιήματά του είναι καλά και αποδεκτά, δεν είναι κακό. Ο Καβάφης δεν έχει βγάλει καμία. Αλλά είναι Καβάφης. Το τα βγάλανε μετά. Ναι. Δεν είχε εκδώσει. Η μία θα φέρει την άλλη, η άλλη την άλλη και σιγά σιγά εξελίσσεται ο ποιητής. Η μία ποιητική συλλογή λοιπόν που βγάζουμε όλοι τους μπορεί να είναι και διαμάντι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα λέω ότι αν κάποιος δεν έχει βγάλει 2-3 βιβλία, δεν μπορεί να. Δηλαδή, με αυτή τη λογική και εγώ έχω γράψει λογοτεχνικά, αλλά δεν τα έχω βγάλει ποτέ. Εγώ σαν εκδοτική εταιρεία που έχω, με παίρνουν και μου λένε δεν έχω βγάλει ή έχω βγάλει μια ποιητική συλλογή, αλλά δεν έχω λεφτά να βγάλω και έχω 1000 ποιήματα. Αυτό δεν έχει σημασία, επειδή βγάλουν μια ποιητική συλλογή δεν έχουν άλλα ποιήματα. Έχουν καμιά φορά πολλά. 1000 ποιήματα μου και λένε. Δεν έχουν να τα βγάλουν. Δεν έχουν να τα βγάλουν. 1000 ποιήματα για να βγάλεις, θες να βγάλεις 50 ποιητικές συλλογές από 50. Πόσο είναι, 50, 100, 200 ποιητικές συλλόγες, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει, αν το διαρρήσεις δια 50, το 1000, 200 είναι, που είναι λεφτά αυτά, πού να τις βγάλει όλες. Εκτός να βγάλει ένα τόμο τεράστιο, πάλι είναι πολλά λεφτά, χιλιάδες ευρώ, οπότε στο καβούκι του βγάζει έτσι και σιγά σιγά άμα μαζέψει κάποια λεφτά θα βγάλει το δεύτερο, το τρίτο, αυτά στέλνω από την εμπειρία μου που είμαι και εκδότης. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά παιδιά που αξίζουν και δεν έχουν βγάλει, γιατί δεν βρήκαν τους εκδότες, δεν βρήκαν τα άτομα. Δεν... Αν και τώρα δεν μπορούμε να δούμε ποιοι αξίζουν και ποιοι όχι, γιατί αυτό που γίνεται στις ομάδες, στο διαδίκτυο, στο YouTube, ακόμα και τα τραγούδια, όλα αυτά, δεν μπορεί να φανεί πια ο άλλος όσο καλός και να είναι, γιατί οι πληροφορίες είναι πολλές. Παλιά περιμένανε, παράδειγμα, τον Καζαντζίδη να βγάλει ένα... δίσκο και τρέχαν όλοι και τον πέρανε και γινόταν γνωστός. Ή να βγάλει ο Ελίτης ένα βιβλίο, τρέχαν όλοι. Τώρα δεν γίνεται αυτό, τώρα είναι χαμός. Εν τω μεταξύ και με τα τραγούδια που λέτε με τις φωνές, ειδικά τώρα εγώ μπερδεύω κάποιους τραγουδιστές, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ποιος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πολύ μάζα. Υπάρχει πολύ... μάζα και όλες οι φωνές μοιάζουν. Γι' αυτό και ξεχωρίζουν, αν το έχετε παρατηρήσει, αν το έχεις παρατηρήσει, γιατί είπαμε μιλάμε στον ελληνικό, ξεχωρίζουν αυτοί που ξεχωρίζει η φωνή τους. Που λες, αυτός είναι ο Θαλασσέλης. Ναι, έτσι. Αυτό γίνεται. Αυτό, ναι. Και αν πέσουν και σε καλά τραγούδια. Μα εξυπακούεται αυτό. Ένας που έχει ξεχωριστή φωνή θα πάρει και ένα καλό τραγούδι και τον προσέχουν περισσότερο. Θα πάει και σε μια δισκογραφική εταιρεία, γιατί τέτοιους ψάχνει και η δισκογραφική εταιρεία. Έτσι. Αυτές τώρα λίγο με το ίντερνετ έχουν... πέσει, έτσι δεν είναι. Εντάξει, τα βγάζουν και τα πουλάνε σε άλλα... σε άλλες πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι τώρα δισκογραφική εταιρεία, εγώ δηλαδή έχω φέρει τραγουδιστές εδώ που έχουν βγάλει τραγούδια, έχουν γίνει επιτυχίες και δεν έχουν πάει σε δισκογραφική εταιρεία, τα έχουν κάνει μέσω ίντερνετ. Δύσκολο αυτό. Μόνοι αλλά... τους τα προωθήσανε. Δύσκολο, δεν γίνεται επιτυχία. Επιτυχία για να γίνει σε ένα τραγούδι είναι μεγάλη δουλειά. Πρέπει να είναι αυτοί που έχουν τη δισκογραφική εταιρεία. Συγνώμη, το Αθήνα μου έγινε χωρίς δισκογραφική εταιρεία. Μα δεν είναι, αυτό είναι Αργυρός, είναι γνωστός. Θα τον ακούσανε με το ζόρι. Άμα το έλεγε την Αθήνα μου ο Γιάννης Ιωάννου, δεν το ήξερε κανείς. Ξέρετε πόσα τέτοια όμορφα τραγούδια υπάρχουν. Αν το έλεγε ο Αργυρός, είναι γνωστός. Τι συμβαίνει, δεν συμβαίνει ότι το τραγούδι πρέπει να το βγάλεις δίσκο. Αν το, αφού μαζεύεις χιλιάδες άτομα στο μαγαζί,
Το λες, τέλειωσε, το έμαθε ο κόσμος. Το μαγαζί θα το βγάλει το κοριτσάκι στο TikTok, θα το ακούσουν άλλοι χίλιες, το... γίνεται ένα τέτοιο, χρειάζεται να το βγάλει. Η Αθήνα μου, το είπε ο Ριγυρός. Και ο Μητροπάνος, αν ζούσε και έβγαζε ένα, πάει δεν χρειάζεται να βγάλει δισκογραφική εταιρεία. Έτσι. Να το βγάλει. Είναι τα πράγματα. Ναι, αλλά και από τον Παντελίδη είδαμε ότι μπορεί να γίνει γνωστό χωρίς δισκογραφική εταιρεία, ίσως γι' αυτό τον φάγανε. Δεν ξέρω γιατί τον φάγανε. Πάντως ο Παντελίδης μπορεί να έγινε έτσι που εγώ δεν το πιστεύω. Κάποιοι θα τον προωθήσανε για να μετά να τον βάλουν σε κάποιο κέντρο, στο δικό του κέντρο, να βγάλουν κάποια λεφτά. Γίνεται ένα, στο δικό του σταθμό να τα ακούσουν. Ύστερα, όπως είπε στο Αργυρού, ότι. Το παίζουν και είναι ο Αργυρός, το παίζουν και οι σταθμοί. Για να δώσεις ένα σταθμό να στο παίζει ένα μήνα, θες 5.000 ευρώ. Κάπως έτσι έχω ακούσει. Οπότε τι γίνεται, όποιος έχει λεφτά γίνεται και είναι γνωστός, γίνεται και φίρμα. Εγώ έχω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά όσα τραγούδια έχω γράψει, οι φίλοι μου τουλάχιστον, οι όσοι τα ακούνε και τυχαίοι ακόμα, γιατί όταν κάνω παρουσιάσεις. Όταν παρουσιάζω τις ποιητικές μου συλλογές, παίρνω έναν φίλο μου κιθαρίστα και μου παίζει τα τραγούδια. Οι άγνωστοι που δεν με ξέρουν, που έρχονται και βλέπουν την ποιησή μου, μου λένε πού είναι αυτά τα τραγούδια να τα ακούσουμε, ποιος τα έγραψε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να, και ο καθένας σαν εμένα δεν μπορεί να δίνει 5.000 το μήνα. Λοιπόν, οπότε αυτά με τα τραγούδια. Έχεις λεφτά, γίνεσαι γνωστός. Ναι, δεν έχεις, δεν γίνεσαι. Δεν γίνεσαι, ναι. Ή έχεις πολύ καλή φωνή, γίνεσαι γνωστός. Αν βέβαια και πολλά παιδιά έχουν πολύ καλή φωνή, αλλά δεν είναι στο κύκλωμα. Αν είσαι στο κύκλωμα, αυτό ναι. Τώρα που λέτε, εγώ έχω ένα παράδειγμα, το έχω ξαναπεί. Ένα παλικάρι που ήμουν ψηλά στην Αλεξάνδρα, στο παλιό Φάληρο, ήμουν ψηλά στην Αλεξάνδρα και ακούω μια φωνή και την ακολουθούσα και ήταν κάτω στο Φάληρο, εκεί στην παραλία και τραγουδάγε ένα παλικάρι. Αυτό ήταν ο Θεοδόρου, που είχε πάει και είχε παίξει και στο X Factor και δεν τον είχαν πάρει. Τον αδερφό του πέρυσι όμως τον βγάλανε δεύτερο, νομίζω, ή πρώτο. Βγήκε ο αδερφός του πέρυσι. Αυτό το παιδί μια φωνή ήρθε εδώ πέρα και τράνταζε το σύμπαν. Φωνάρα. Και όμως επειδή δεν ήταν στα κυκλώματα. Δεν πειράζει, έτσι πάντα γίνεται από την αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, φιλολογική πρωτοχρονιά 2024. Είναι αυτό τώρα, είναι μία σκέψη σου. Πρώτα απ' όλα να πούμε, γεννήθηκες Καλλιθέα ή γεννήθηκες... Όχι, όχι, στην Καλλιθέα μένω, επειδή είχα και το κατάστημα μου παλιά, είχα ασχοληθεί με το εμπόριο και έκανα εξοπλισμού σε ίδιο ομορφιά, σε καταστήματα ομορφιάς και πουλούσα και τα αξεσουάρ όλα, σιτική, κομμωτήρια, μανικιούρ, τα πάντα, όχι είχε εξοπλισμός. Από έπιπλα, ναι, από έπιπλα μέχρι αξεσουάρ. Ναι, πρέπει να έχω έρθει εκεί, πρέπει, γιατί μου φαίνεται, ναι, ναι. Γιατί μου... Και τι με ρωτήσατε? Γεννήθηκα. Αν είμαι, ναι. Μένω εδώ στην Καλλιθέα, δηλαδή είμαι από το 87 στην Καλλιθέα, συνέχεια, κάθε μέρα στην Καλλιθέα. Αλλά γέννημα θρέμα Μυτιλινιός. Μέχρι 18 μου ήμουνα στη Μυτιλίνη, ναι, γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, αισθάνομαι Μυτιλινιός. Το χωριό μου λέγεται, είναι ένα όμορφο χωριουδάκι, λέγεται Νεοχώρη με παλιά ονομασία Μπορός, έτσι το λένε, αμφιθεατρικό, μέσα σε έλενε Ελαιώνα. Πολύ όμορφο χωριό, με πηγές και άλλα πράγματα που το αγαπάμε όλοι μας που είμαστε από εκεί, το αγαπάω και εγώ και κάθε καλοκαίρι είμαι εκεί. Ναι. Και, εκεί πέρα... και όλη η Μυτιλίνη είναι όμορφη φυσικά, είναι, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εγώ έχει παντρευτεί αδερφή μου στη Χίο. Θέλω να σου μεταφέρω τα χαιρετίσματα από την κυρία Σοφιάνο. Λογικά θα μας έχει κάνει εδώ πέρα στο ζωντανό. Έχετε τσάτ? Ναι, έχει εδώ πέρα, αλλά περίμενε να το βρω. Γιατί και εγώ κάπου πατάμε και γίνεται. Το ζωντανό, πού είσαι εδώ πέρα. Να το. Λοιπόν, για να δούμε πιο παλιά. Μας είχε γράψει, γιατί λέει μου είχε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα δεν βλέπω εγώ κάτι εδώ. Δεν πειράζει, θα τα δώσουμε. Μην... Τέλος πάντων.
Έχετε τα χαιρετίσματά τη. Να είμαστε μέσα. Λοιπόν, ναι. Έτσι να το κλείσω, γιατί θα μου καθυστερεί. Από την κυρία Έλενα Σοφιανού. Λοιπόν, αν είναι μας... αγαπημένη φίλη του κυρίου Κωνσταντίνου Μαυραγάνη, του Μυτιλινιού. Από το Πλωμάρι, είναι από εκεί που είμαι. Που συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Μπράβο τώρα τελευταία. Και εκείνη λοιπόν τη ζητήσανε η γυναίκα του, του το είχε υποσχεθεί και κοινού, στο ημερολόγιο που έβγαζε ο κύριος Μαυραγάνης και έχει γράψει κάποια λόγια για εκείνον και αυτά. Και όταν της είπα ότι... Κάτσε να σε βγάλω και μια φωτογραφία. Α, είδες, μη μου φύγεις και δεν βγάλουμε φωτογραφία και το ξεχάσουμε και την πατήσω. Θα βγάλουμε, Ολυμπία, θα βγάλουμε. Ναι, γιατί καμιά φορά από τη βιασύνη μου δεν βγάζω και μετά δεν έχω τη φωτογραφία. Λοιπόν, να σας στείλω. Το έβαλες το όμορφο. Ε? Το έβαλες το όμορφο. Το όμορφο, ναι. Α, μπράβο. Είναι στο στήλα στην κυρία. Στην επιλογή, να, την το στείλατε. Αν μας ακούει την κυρία Σοφιανού, να την καλησπερίσουμε και ό,τι θέλει, ναι, ας με πάρει να ρωτήσει πάντως τον κύριο Μαυραγάνη, αν θυμάμαι καλά, επειδή σε κάθε φιλολογική πρωτοχρονιά, στο τέλος, έχω μία... κάποιες σελίδες που λέγεται εις μνήμην, βάζω όλους τους λογοτέχνες, ποιητές, συγγραφείς που μας αφήνουν και κάνω ένα γύρω σε 100 λέξεις με τη φωτογραφία τους μια μνήμα. Ωραία. Ναι, και νομίζω τον έχω σε μία από όλες τις φιλολογικές πρωτοχρονιές ή το 20 ή το 21, δεν ξέρω ποια είναι. Μπορώ να το δω αν θέλει η κυρία Σοφιανού να την ενημερώσω. Ναι, και έκανε και εκείνη ένα αφιέρωμα γιατί ήταν πολύ φίλοι. Και όταν της είπα ότι για το δικό σας ανθολόγιο, για το δικό σου ανθολόγιο και με την Λινιός, αμέσως χάρηκε και μου λέει θα σας παρακολουθώ. Okay, χάρηκα λοιπόν, πολύ πέστης. Και της θέλουμε την αγάπη μας. Φυσικά την αγάπη μας, την καλησπέρα μας και πατριώτησα είναι, έτσι. Όχι, είναι ο μπαμπάς της από την Αίγυπτο και Σμυρνιά. Α, Σμυρνιά έχουμε εκεί πέρα εδώ, εκεί πέρα. Εμείς είναι Σμυρνή εκεί πέρα. Αλλά στη Μυτιλίνη. Αλλά τι γίνεται, σαν καθηγήτρια, τα πρώτα της βήματα ήταν στη Μυτιλίνη. Α, οπότε έχει παραστάσεις. Έχει ζήσει εκεί και την αγαπάει τη Μυτιλίνη. Έχει, δηλαδή τα νιάτα της, πώς να σου πω, τα πρώτα της σχολικά χρόνια σαν καθηγήτρια ήταν εκεί και γι' αυτό. Λοιπόν, για το έργο τώρα που... Νομίζω με τον κύριο Μαυραγάνη δουλεύανε σε μια εφημερίδα μαζί, την είχε βοηθήσει, δηλαδή μου είχε πει διάφορες ιστορίες. Για τη φιλολογική πρωτοχρονιά που με ρώτησες, αν είναι δική μου έμπνευση, όχι δεν είναι δική μου έμπνευση, γιατί αυτό το έργο έβγαινε από το 1943, έχω και το πρώτο τεύχος, έως το 2011, από την οικογένεια Μαυρίδη, 68 χρόνια. Μετά γεράσανε, πέθανε ενός ο ιδρυτής, ο Αριστείς Μαυρίδης, τον πήραν οι γη του, πεθάνανε οι γη του, νομίζω ένα ζει, τον είχα γνωρίσει εγώ, τώρα έχω καιρό να πάρω νέα του. Και κάποια στιγμή κάπου βρήκα, έπεσε στα χέρια μου σε ένα πανεοπωλείο μια φιλολογική πρωτοχρονιά. Κοιτάζω, ανατρίχιασα, λογοτεχνικό ηλεκτρικό ρεύμα με διαπέρασε. Και λέω, τι είναι αυτό. Μπαίνω στο διαδίκτυο, ψάχνω, βλέπω ότι ήταν από το 43, από το 2011, βλέπω ότι ήταν μέσα ο Κωστής Παλαμάς, πολύ μεγάλοι ποιητές, ο Νικηφόρος Βρεκτάκος, άρθρα, ακαδημαϊκοί, βλέπω ότι ήταν βραβευμένο 2 φορές από την Ακαδημία Αθηνών. Αυτό το έργο είναι αξιόλογο, δεν πρέπει να χαθεί. Και σαν, έχω κι εγώ ένα ψώνιο, το λογοτεχνικό ψώνιο που είχα, λέω θα το εκδώσω, χωρίς να έχω καμία εμπειρία εκδοτική, χωρίς τίποτα. Απλά μόνο ήξερα. Κάτσε τώρα. Τώρα εμείς ήμασταν τότε επιχειρηματίες. Ήσουνα ένας επιχειρηματίας, ένα παλικάρι που έφυγε από τη Μυτιλίνη και ήρθε να βρει την τύχη του στην Αθήνα. Μπράβο, ξεκίνησε από το μηδέν. Περίμενε να μου πεις τώρα. Όταν ήσουν πιτσιρικάς, γιατί εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και που μεγαλώνουμε. Σου βγαίνε η ποίηση, έγραφε στα κοριτσάκια, σε αυτή την ποιητική μου συλλογή που είναι τώρα που την έχω εκδώσει, έχω γράψει ένα ποίημα που το έγραψα 17 χρονών. Α, ορίστε. Λοιπόν, έγραφα από τότε. Αυτό θέλω. Θα σας το απαγγείλω, μα θέλετε, και θα σας απαγγείλω κι άλλα. Άρα έγραφες τότε. Έγραφα και στιχάκια. Και στίχους για τραγούδια. Το παλικαράκι που έγραφε
χωρίς να σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ναι. Ήρθες εδώ, βιοπαλαιστής, παντρεμένος, ελεύθερος, πώς έγινε και εμπλέξες με επιχειρήσεις. Εγώ ήρθα, να φανταστείτε, ήρθα 18 χρόνων στην Αθήνα. Έδωσα εξετάσεις, δεν έδωσα. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου ήθελε να σπουδάσω, εγώ για κάποιο λόγο δεν ήθελα. Και για να κάνω το χατήρι του πατέρα μου, έδωσα εξετάσεις, πέρασα το λύκειο, έγραψα καλούς βαθμούς, γύρω στο 15 μεσόωρος τότε στις Πανελλήνιες, αλλά εγώ δεν πήγα να τα δω και είπα στον πατέρα μου, ξέρεις, δεν πέρασα πουθενά. Γιατί είχα ένα κακό. Δεν μπορούσα να καθίσω να διαβάσω. Και έλεγα να πετύχω πουθενά, άλλα τόσα χρόνια, 4-5 χρόνια διάβασμα, και τώρα με έφερε μήνα να διαβάζω κάθε μέρα. Είδες πώς αλλάζουν τα γεγονότα. Και φεύγω, 18,5 ετών ήρθα εδώ, δούλεψα πλασιά σε μια μικρή εταιρεία, μια, τότε ήταν μικρή, και έκανα το πλασιά στα είδη αισθητικής, στα μανικιούρ, στα κομμωτήρια που δειγμάτιζα και έπαιρνα παραγγελίες και έβγαζα ένα ποσοστό. Μου άρεσε η δουλειά και 18,5 ετών ανοίγω δική μου επιχείρηση πριν πάω φαντάρος στο ΤΕΒΕΜ και έχω ένσημα, τα κατενσημάτια μικρά. Επιχειρηματίας από 18,5 χρόνων με μισό χρόνο στην Αθήνα. Μπράβο, λοιπόν, μετά κατά την κρίση καταστράφηκα, δεν με πλήρωσε κανείς. Το 9. Ναι, έγινε χαμός και άλλαξα ρότα. Στην πορεία αυτή μετά το 10, γνωρίζω τη φιλολογική πρωτοχρονιά το 15-16, ψαχνόμουν τι θα κάνω και άνοιξα μια εκδοτική εταιρεία. Ναι, γιατί, το ναι, από το πουθενά. Χωρίς να έχεις κάποιος να σε παρασύρει. Τίποτα. Άνοιξα μια εκδοτική εταιρεία, με πρώτη έκδοση έκανα τη φιλολογική πρωτοχρονιά. Είχα πολλούς φίλους στο ποιητές. Τους είπα αυτό θα αυτό, μου είπανε μια χαρά, ωραίο έργο, θα συμμετάσχουμε. Οπότε εγώ έμενε μόνο να καθίσω να τα τακτοποιήσω. Απειρία σχεδόν, το έφτιαξα από την αρχή, στα πατήματα του πιο παλιάς φιλοκής πρωτοχρονιάς και από ό,τι με έχουν πει είναι πιο όμορφο. Έπρεπε να σας φέρω να δείτε και παλιά τεύχη, δεν το σκέφτηκα. Στα πατήματα της παλιάς φιλοκής πρωτοχρονιάς. Το έκανα όμως. Έχεις κάνει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Το έκανα εγώ με σκληρόδετο εξώφυλλο. Το παλιό ήταν μαλακό εξώφυλλο. Τα έχω τακτοποιήσει πιο καλά μέσα. Έχω βάλει έγχρωμες φωτογραφίες πιο φωτεινές, πιο τέτοιο. Και είναι μέσα γύρω στα 1000 ποίηματα. Είναι και η Χατζούλη εδώ, Ναι, είναι η φίλη μου. Και εμένα είναι φίλη. Εμένα έχει έρθει 2-3 φορές εδώ η φίλη. Μπράβο την έφυγε. Έχω φίλους με εδώ. Έχεις πολλούς, σας τα χαρίσω εγώ αυτό. Να το δεις. Ο Νικορέζος. Ναι. Περίμενε να δεις πόσους ξέρω εδώ, Πολλούς ξέρεις. Δες τι στα τέτοια φωτά. Να τις το πω τη Χατζούλη. Στα περιεχόμενα δες, εκεί που είναι μπροστά, ποιοι συμμετέχουν μπροστά. Α, ναι, από εκεί θα το, δεις. Λοιπόν, το εγχείρημα. Ο Νικορέτζος που αναφέρατε, δεν τον ξέρετε, είναι ένας μυτιλινιός από το Πλωμάρι. Να τους φέρουμε και εδώ τους ποιητές. Που είναι συγγραφέας, 80 βιβλίων, θέλει να πάρει και την έδρα της ποιήσης στην Ακαδημία. Μένει μόνιμα στη Μυτιλίνη. Όχι, μένει εδώ. Δεν έρχεται. Είναι... Θα το πω εγώ όμως. Άκου, άμα δεν μπορεί να έρθει φυσική παρουσία, κάνουμε και τηλεφωνική. Ωραία. Αυτός λοιπόν, επειδή ήξερε τον πρώτο, τον Αριστίδη Μαυρίδη. Όχι, δεν με βοήθησε, με απογοήτευσε. Μου είπε, τρελός είσαι που θα κάθεις να κάνεις αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι τεράστιο, είναι σπουδαίο. Και τώρα κάθε φορά που τον τυμπά μου λέει, με έχεις διαψεύσει 5 φορές μέχρι τώρα γιατί έβγαλα 5 τέτοια. Και συνεργαζόμαστε, μου δίνει και κείμενα. Ωραία, αυτό κατάλαβα είναι μεγάλος. Είναι. Θα μπορούμε όμως πες του να κάνουμε μια τηλεφωνική. Okay, μπορώ να τον φέρω και εδώ, θα δω πώς θα γίνει, αν δεχτεί. Γιατί είναι πολύ άσχολος, έχει γράψει γύρω στα 80 βιβλία. Ναι, είναι αμαρτία όμως να τους γνωρίζουμε ναι. Αυτούς τους. Έχω πολλούς τέτοιους. Και... να μου τους φες, γιατί κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα είναι αφιερωμένη στην ποιήση. Λοιπόν, και από... λογοτεχνία. Μπράβο. Και από το είσαι τρελός για δέσιμο, πετάχτηκε έτσι είναι και ψηλός. Είσαι τρελός για δέσιμο, τι πας να κάνεις, μου είπε. Λέω, θα το προσπαθήσω. Αν δεν το προσπαθήσω, δεν θα ξέρω τι θα μπορώ να το κάνω. Τώρα που το προσπάθησα, συμμετέχει κάθε χρόνο. Και τώρα, χθες μιλήσαμε, μου λέει
θα σου δώσω, λέει, και καμιά... Γιόνφος, συμμετέχουν και ξένοι. Διαβάστε καλά. Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2020. Κάνουμε μια παρουσίαση για τον κάθε χρόνο ποιο είναι το... Ποιος πήρε το λογοτεχνία, ναι, ναι. Α, καλό και αυτό. Ναι, μα το έχω την τελευταία στήλη μνήμη που μνημονεύω όσους πεθάνανε. Γυρίστε στο τέλος. Για μισό λεπτό. Γυρίστε στο τέλος. Στο τέλος. Και άλλο και άλλο και άλλο. Δεν τα περιεχόμενα με τι έχει. Και άλλο και άλλο. Εδώ, αυτό. Εις μνήμη. Εις μνήμη. Ναι. Θα δείτε και άνθρωπο Τέλος που ξέρει. Πετάκης, Ρένια Τσιώτα. Μαρούλα. Αυτοί είναι λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφοι, καστικοί, γλύπτες, ναι, ναι. Και σημαντικοί Ψαλά. Εκδότες. Όλα αυτά τα μαζεύουμε με το τίμο μας, το μαζεύουμε, τα φτιάχνουμε και θα μπορεί δηλαδή ο καθένας που έχει τη φιλολογική πρωτοχρονιά. Το Ξενοφόντο Μαυραγάν τον έχεις βάλει εδώ. Εδώ είναι. Ναι, γιατί πέθανε το 23. Εντάξει, να το είδατε. Επαληθεύθηκα. Άρα θα το στείλω και στην κυρία Έλληνα. Ωραία. Λοιπόν. Δηλαδή που μου το δίνεις θα της το πάω να το δει το βιβλίο. Ναι. Ήταν αξιολόγος, ήταν και δικηγόρος. Κάναμε παρεΐτσα και με τους συλλόγους, γιατί εγώ ανακατεύομαι και ήμουν πριν ένα χρόνο πρόεδρος στο χωριό μου, αλλά της Μυτιλίνης, και ανακατευόμασταν εκεί, μιλάγαμε. Πολύ καλός άνθρωπος. Είναι αξιόλογο το έργο. Βασίλης, υπάρχουν Βασιλικός. Και ζωγραφιές μέσα, αν δείτε, εκεί που αλλάζει. Ναι. Κάπου αλλάζει εδώ. Έτσι αλλάζει το. Α, εδώ. Εδώ. Έχουμε και ζωγραφιές και αφιερώματα. Γυρίστε να δείτε. Αυτό είναι αφιέρωμα στην Άννα Φαραντάτου. Υπάρχουν... Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αρχολόγιο που πραγματικά θες ένα χρόνο. Δηλαδή να το έχεις δει στο χρόνο. Κρεβάτι, ναι, σου. Ναι. Να τα ανοίγεις το βράδυ, να διαβάζεις λιγάκι, να... Αυτό το έργο είναι, έχει εξελιχθεί σε εγκυκλοπαίδεια. Αυτό θέλω να σου πω. Κάθε χρονιά με τα νέα έργα των δημιουργών. Ξέρουμε, ο μεταγενέστερος ερευνητής μπορεί να σου πει, για να δω οι άμεροι ποιητές, τι φτιάχναν το 20, τι γράφαν το 21. Ας κάνω μια ερώτηση, γιατί... Το 22, το 23, το 24. Εγώ τώρα πες ότι θέλω να συμμετέχω εδώ. Ναι. Και θέλω να βάλω ποίηματά μου. Και σου λέω... Να συμμετέχω και μου λέει, θα πληρώσω κάτι. Ναι, το ξέρω άλλωστε, το έχω ανακοινώσει, δεν είναι κρυφό και να σου μιλήσω ειλικρινά. Επειδή το έργο αυτό κοστίζει και δεν θα μπορούσε να βγει, εάν εγώ δεν αναλάμβανα την επιμέλεια όλη για το σχεδιασμό, γιατί αν είχα 3 άτομα θα χρειαζόμουν, μόνο η μισή θα ήταν 50.000 το χρόνο. Οπότε δεν θα έβγαινε. Η εκτύπωση αυτή 600 σελίδων με 100 έγχρωμες ζωγραφιές και εξυγκυρώδη εξώφυρο είναι πάρα πολύ δυσβάχσταχτη. Οπότε τι κάνω, μου δίνουν ας πούμε ένας ποιητής 45 ευρώ για μία σελίδα και εγώ όταν τον παρουσιάσω 2 με 4 ποίηματα με το βιογραφικό και τη φωτογραφία του, του το δίνω δώρο. Το βιβλίο. Ναι, οπότε αυτό έχει πωλείται 35 ευρώ. Παίρνει τα λεφτά του πίσω. Κανονικά δεν είναι 35. Αν το κάναμε με ροκάματα και με τέτοια, δεν έδινα εγώ την επιμέλεια και δεν έκανα το σχεδιασμό, θα έχει 90 ευρώ, έχει κοστολογηθεί. Να, έτσι. Ναι. Άρα, δηλαδή είναι μία ή άλλη, σαν αγορά. Ναι, μία ή άλλη, ναι, ναι. Και, δηλαδή στην ουσία το κάνουμε, από την αρχή το κάνουμε ρεφενέ. Ναι. Εγώ δεν ήμουν από την αρχή εκδότης, ούτε και από αυτό βγάζω τώρα προς Θεού. Δεν βγάζω. Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά και καμιά φορά μπαίνω και μέσα. Δύο χρονιές έχω μπει μέσα. Ναι. Λοιπόν, απλώς το κάνουμε μαζί με τη φιλοκτηχνία. Εντάξει, πάρω... νομίζω ότι έτσι όμως κάνεις και καλές γνωριμίες, γνωρίζεις. Μπράβο, μέσα των γνωριμιών θα κάνω άλλη έκδοση κάποιον. Να ρωτήσω κάτι, ο εκδοτικός σου οίκος πώς λέγεται? Φιλολογική πρωτοχρονιά. Φιλολογική πρωτοχρονιά. Α, ναι. Ωραία. Όλο, δηλαδή έτσι. Ναι, 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 ναι. Α, δεν το έχω ξανακούσει, να το ακούσω δηλαδή. Τώρα έχει, πάνε αυτό το βιβλίο, πάει στην Ακαδημία, στη Βιβλιοθήκη Αθηνών που το πήγα και μου στείλανε ευχαριστήριο, στη Βουλή Ελλήνων που μου στείλανε ευχαριστήριο. Σήμερα πήρα και από το ΕΛΙΑ, είναι το... Τη Εθνική Τραπέζη. Αυτό θα είναι ωραίο να παρουσιαστεί και όλα, δηλαδή να γίνεται και κάποια παρουσίαση εκεί στη Μυτιλίνη. Ναι, γίνεται κάτι, δεν γίνεται στη Μυτιλίνη γιατί δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ. Ακόμα και το βιβλίο που παρουσίασα με τόσους γνωστούς δεν δώσαν και τόση σημασία. Είχα κόσμο βέβαια πολύ κολλητούς, αλλά
χωρίς να είναι άγνωστος, επειδή γίνεται μια, από ένα ποιητή λέσβιο, μια εκδήλωση να έρθει, δεν ήρθε κανείς άγνωστος. Δεν είναι. Παλιά η Μυτιλήνη ήταν τόσο πολύ στη λογοτεχνία και έσφιζε από λογοτεχνία. Βέβαια και σήμερα έχω ακούσει ότι είναι σε ποσοστό κατοίκων πρώτη στην Ευρώπη σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Γιατί η Μυτιλήνη έχει τεράστια παράδοση. Έχω το φίλο μου που, τον, που είναι η Ζακυνθινή Εστία. Ο Γιάννης. Ο, ναι. Και εκείνος Κασίδης, κάνει αγώνα. Ο Καρακασίδης. Ναι, κάνει αγώνα. Και τώρα ξεκίνησε έτσι στη Ζάκυνθο με το Δήμο Ζακύνθου και κάνουν μια εβδομάδα έτσι τα Διονύσια, να πούμε, τον Αύγουστο που κάνουν. Και προσκαλεί και ποιητές. Τον ξέρω πολύ καλά, τον ξέρω. Δηλαδή είναι ένας τρόπος και βλέπεις ότι, εντάξει, λίγο πολιτιστικά ανεβαίνει η Ζάκυνθο. Ναι, γι' αυτό ναι. Το λέω. Μα και στη Μυτιλήνη, το λεσβιακό δηλαδή καλοκαίρι που κάνουμε, γίνεται, είναι όπως κάνουν εδώ στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο παραστάσεις. Μπράβο, και τέτοια. Ναι. Έτσι κάνουν και σε λεσβιακό καλοκαίρι που κάνουν γιορτή Ούζου, θεατρικά στο Μόλιβο, αν έχετε πάει. Τέλος πάντων, εκεί έχετε, μόνο που έχετε την αυτή να ανεβαίνει. Τη Σαφώ. Μπράβο, φτάνει. Και τον Νομπελίστο Δυσέλιτη. Δηλαδή αυτοί οι δύο ήταν. Τον Αργύρι Αφταλιώτη. Έχουμε... Η Σαφώ έχει κάνει μεγάλο έργο και είναι και παρεξηγημένη. Τεράστιο. Ναι, έχει αποδειχθεί ότι δεν ήταν αυτό που λέγανε. Όχι, δεν είναι. Γιατί... Είχε μία σχολή. Που... Εγώ που δεν είμαι με τη Λίνα, αλλά το έχω ψάξει. Είχε μία σχολή γυναίκα που μάθαινε τότε τις κοπέλες πώς να συμπεριφέρονται στον άντρα τους, στο σπίτι τους. Οικοκυρικά μαθαίνανε τότε σχολή και οικοκυρικό. Και ποιήση και μουσική. Και μπράβο, και τους μάθαινε και γράμματα. Μπράβο. Και καλή συμπεριφορά. Και καλή συμπεριφορά και αυτά. Δεν ήταν αυτό. Ακούστε, που να, θέλετε να σας πω τι συνέβη με τη Σαφώ. Ναι. Λοιπόν, η Σαφώ μάλλον έχει παραξηγηθεί, η ποιήτριά μας, από τα γράμματα που έστεινε στις μαθήτριες. Τι εννοώ. Θυμάσαι παλιά που δεν είχαμε, είχαμε κάτι... τα, πώς τα λένε, αυτά που γράφαμε, τα λευκόματα. Ναι, μπράβο. Ναι, τα λευκόματα, και γράφανε και μεταξύ τους οι μαθήτριες, όταν ήταν μία στο σχολείο και έφευγε και πάει αλλού, και ήταν πολύ κολλητή της και φίλη της, έγραφε «Αγάπη μου γλυκιά, σε αγαπώ πολύ, σε θέλω γιατί μου έφυγες, δεν μπορώ χωρίς εσένα». Αυτή την τρυφερότητα. Αυτή την τρυφερότητα που έγραφε στις μαθήτριες η... Την παραξηγήσανε. Σαφώ είναι ένας λόγος που την παραξηγήσανε. Γιατί Σαφώ είχε παντρευτεί έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του, από κάπου αρχίζει, και πλούσιο, γιατί τότε είχε η χρέη η οικογένειά της και έκανε και μια κόρη. Οπότε καταρρύπτεται αυτό, βέβαια καταρρύπτεται όσο μπορεί να καταρρευτεί, γιατί μπορεί να πει ο άλλος, μπορεί να ήταν και παντρεμένη και να... πήγαινε και με τις γυναίκες. Και δεύτερο πράγμα, η Σαφώ ήταν ερωτευμένη φουλ σε μεγάλη ηλικία με το Φάωνα. Ο Φάωνας ήταν ένας ναυτικός ωραιότερος στην εποχή εκείνη. 25 χρονών και περίπου, μέχρι 30. Απεδαρής του ήταν. Ναι, τον ερωτεύτηκε και πήγε και αυτός, πήγε μια διαφορά μαζί της, τρεις δεν ξέρω, και δεν την ήθελε μετά. Αυτή, όταν πήγε ο Φάωνας στη Μυτιλήνη, μπήκε μέσα στο καράβι που έφευγε το καράβι και μπήκε κρυφά για να τον συναντήσει. Στο δρόμο του καραβιού φανερώθηκε μπροστά του, μάλλον τσακωθήκανε, και στη λευκάδα που σταματάει το καράβι βγαίνει και αυτοκτονεί για τον Φάωνα, και λέγεται και τώρα και το ακροτήρι της Χειράς. Αυτό είναι εκεί που αυτοκτόνησε κατά την παράδοση η Σαφώ. Άρα αυτοκτόνησε με πνιγμό. Έτσι λέει ο μύθος, ας πούμε. Κρίμα είναι, γιατί πήγε στην κόλαση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, παντρεμένη, ερωτευμένη με νερό. Δεν νομίζω. Εντάξει. Έτσι. Όχι, εγώ έτσι που έχω διαβάσει, ήταν η γυναίκα, λέει, ήταν απλά για αυτή τη σχολή που εκπαίδευε τις κοπέλες, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο για τη φιλογυπρόχρονη, για να τελειώσουμε και με αυτό το θέμα, τα πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη, τα πήγα και πήρα τα ευχαριστήρια. Σήμερα μου στείλε και η Ακαδημία Αθηνών το ευχαριστήριό της. Τα αναρτώ σιγά σιγά και τα βλέπουν. Μια έκπληξη μου ήρθε πέρυσι που μου το ζητήσανε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το Λογοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου μου είπαν ότι έχουμε όλα τα τέτοια, θέλω να συμπληρώσουμε και τα καινούργια τα δικά σας. Είναι φανταστικό αυτό.
μεγάλη συγκίνησή μου, καθώς και μεγάλη συγκίνησή μου με άτομα που είναι στη φιλολογική πρωτοχρονιά νέοι και ανακαλύπτουν ότι ήταν και η γιαγιά τους, ο παππούς τους, ότι έγραφε. Και μόνο που δεν κλαίνε, ας πούμε. Ανακάλυψε. Είναι πολύ ωραίο αυτό και θα πρέπει να το κάνεις, να το εστιάσεις, να... γιατί έχει Μυτιλήνη, παιδιά. Η Μυτιλήνη έχει πολλούς ποιητές. Έχω και από Μυτιλήνη, ναι, έχει, το ξέρω. Δηλαδή, λοιπόν, εγώ το... να τους μαζέψεις. Εγώ το έκανα και το ανέβασα και λίγο μια σκάλα παραπάνω και έκανα ένα site που λέγεται Αρχείο Ψηφοποιημένων Σελίδων της Φιλολογικής Πρωτοχρονιάς και σκανάρουμε και ψηφοποιούμε όλα τα αναποιητή και χρονιά. Δηλαδή μπαίνει στο όνομα στην αναζήτηση Θαλασσέλης και βλέπει όλες τις σελίδες του ψηφοποιημένες αναχρονιά. Το 24 αυτά, το 25 από αυτά, όλα μαζεμένα που μπορεί άλλωστε να τη γράψει το σύνδεσμο και να το στείλει όπου θέλει. Να οι συμμετοχές μου στη φιλολογική πρωτοχρονιά, πάλι το χρειάζονται για βιβλιογραφίες και για τέτοια πράγματα, να πάρουν κανένα τίτλο και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι με τη φιλολογική πρωτοχρονιά. Πίσω έχω, πίσω, κοιτάξτε πίσω, στο πιστόφυλλο, είναι η φιλολογική πρωτοχρονιά του 48, είναι το εξώφυλλο του 48. Έτσι, για να δείξω ότι είχε όντως συνέχεια το... Ωραία. Περίδικο. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν, μπορούν στο διαδίκτυο να βρούνε, να συμμετάσχουν, μπορούν να βρούνε. Εγώ ήμουν αγέννητο τότε, το 48 και εσύ, Το 48, όχι, εγώ ήμουν γεννημένος ήμουν το 48. Μοιάζω για 90, 80. Μοιάζω για μικρότερο. Εντάξει. Δεν είσαι, εγώ πίστευα δεν είσαι γεννημένος το 48. Το 48 πρέπει να είμαι γεννημένος. Όχι, δεν είσαι, αυτό λέω. Πού να είμαι, δεν είμαι. Μην τρελαθώ. Αυτό είπα, δεν ήσουν γεννημένος το 48. Όχι. Αυτό είπα, ρε παιδιά. Όχι, όχι. Λοιπόν. Εσύ ότι είσαι. Όχι, δεν μοιάζεις, 50 είναι. Μπράβο, τόσο, ναι. Λέγε 49 να είμαστε μέσα. 49 είσαι. Όχι, λέμε το 49. Είμαστε 50. Χαίρομαι που μοιάζω μικρότερος. Τέλος πάντων, αυτό είναι για τη φιλολογική πρωτοχρονιά. Αν θέλεις να μου κάνεις κάποια άλλη ερώτηση, ευχαρίστως. Όχι, μπορούμε να το βρούμε στις εκδόσεις τις δικές σου, εκδόσεις φιλολογικής. Στα βιβλιοπολία όλα. Και σε μένα και στα βιβλιοπολία. Η ΑΝΟ, Πρωτοπορία, Πολιτεία. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Το παρουσιάζουμε κάθε χρόνο. Τις περισσότερες φορές το έχουμε παρουσιάσει στην Εταιρεία Λογοτεχνών. Που έρχονται, εδώ στην, ναι, που έρχονται 100 άτομα περίπου. Απαγγέλνουμε ποιήση, κάνουμε μια ωραία. Είναι κάτι έτσι από παρουσίαση που θα γίνει τώρα πρόσφατα. Έγινε τώρα πρόσφατα, έγινε στην έκθεση βιβλίου που είχαμε ένα. Ένα χώρο εκδηλώσεων που έγινε και την παρουσιάσαμε και εκεί τώρα, ναι, το ναι. Σεπτέμβριο, 20 Σεπτεμβρίου. Πάμε καλά και πιστεύω ότι θα αφήσω ένα έργο πολύ καλό για τους μεταγενέστερους ερευνητές, να μπορούν να ξέρουν πού πήγαινε η ποίηση το 20, τι γράφανε το 21, το 22, το 23, το 24 και τώρα το 25. Και αν μας έχει θέλει ο Θεός να μας δώσει υγεία, θα προχωρήσουμε μέχρι τα 90 μας. Μια χαρά. Λοιπόν, για το όνειρό τώρα... μου, ξέρετε ποιο είναι, ποιο? Να φτάσω τον 100ο τόμο. Αυτός είναι ο 73ος. Άρα να βγάλεις άλλα 23, 27 χρόνια. Ναι. Δόξα τω Θεώ, μακάρι. Πρώτο Θεό. Είμαι στο... Το εύχομαι να εκατοστήσει. Λοιπόν, τώρα όμως πάμε να δούμε την προσωπική σου δουλειά. Ναι. Αυτό είναι ένα έργο σαν τις εκδόσεις Φιλολογική Πρωτοχρόνια. Αλλά δεν είναι συλλεκτικό, είναι προσωπικό. Ναι. Λοιπόν, να, πάμε να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε. Έσωθεν, δηλαδή τα δικά μου. Ολυμπία μου, να αρχίσουμε πρώτα από αυτό. Το πρώτο σου. Ναι, φέρτε να σου. Φέρε, ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μου. Ποιο, το κόκκινο. Ναι, το κόκκινο. Μετά. Ωραία. Είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό εγώ τότε. Και αν με ρωτήσουν κάποτε τι γράφω και πώς νιώθω, εγώ δεν ξέρω να τους πω. Σίγουρα είμαι μονάχα χωρίς αυτό, αδύνατο να ζήσω. Το ξέρω πως φορές δεν με καταλαβαίνουνε. Το έχει αυτό η μοίρα μου. Μα αν τους αγγίζω την καρδιά, τα λόγια που διαβάζουν, σίγουρα είναι πως γι' αυτό εγώ γραμμένα τα έχω. Ασίγουρα είναι πως γι' αυτό εγώ γραμμένα τα έχω. Είδες, άμα δεν έχεις καμία ανάγνωση. Αυτό λοιπόν
Είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Βεργίνα. Δεν είχα εγώ τότε εκδοτική εταιρεία. Και μου το είχαν εκδώσει, εκδόσεις μέσα μου κάνει ο Νικορέτζος, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας και ποιητής, ανάλυση και ο... Έχει και ωραία μεγάλα γράμματα. Ναι. Να σου πω κάτι, πρέπει να βάζω μεγάλα γράμματα. Και μου έχει κάνει εδώ, συγγνώμη λίγο, θα σας δείξω. Μου έχει κάνει, που τον είχα γνωρίσει και κάναμε παρέα, ο Δημήτρης ο γνωστός, Ιατρόπουλος. Ο φίλος μου. Ναι. Μου είχε κάνει μια... έγραψε. Ο συνθέτης και ο... Ναι, ναι, και ο ποιητής και ο... Ναι. Λοιπόν, και είχα γράψει τότε... Να είναι... διαβάσω τι λέει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ο Αντώνης Θαλασσέλης είναι ένας ερωτευμένος ποιητής. Ήμουνα και ερωτευμένος. Και αν όλοι οι ερωτευμένοι γίνονται για κάμποσο και ποιητές, τούτο δεν σημαίνει πως όλοι οι ποιητές δεν είναι πάντοτε ερωτευμένοι. Με την ίδια τη ζωή και με το δικαίωμα της ανάσας. Αν τώρα όλο τούτο μεταφραστεί πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, ό,τι απομένει τότε για τον ερευνητή είναι να ψάξει πώς από την ποίηση για τον έρωτα τρέπεται και σε έρωτα για την ίδια την ποίηση. Θεωρώ λοιπόν πως ο φίλος μου ο Αντώνης, γιατί είναι φίλος μου, θα μείνει εφόρου ζωή ερωτευμένος, γιατί είναι ποιητής και αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ που το διάβασες, δεν ήθελα να... 16 Μαΐου του 2017. Το 17 ήταν η πρώτη μου ποιητική συλλογή. Πριν την ποιητική μου συλλογή βέβαια είχα ένα τετράδιο μεγάλο και το έγραφα οι σελίδες μου και το είχα γεμίσει με χειρόγραφα. Λοιπόν, αν θέλετε να σας απαγγείλω από κάθε... Ένα, αυτό θα ένα. Ναι, αυτό καλύτερα, αυτό ήταν απόσπα. Εδώ που κάνετε ένα μικρό λάθος, λέω και εγώ το κοίταξα μήπως ναι, είναι... Εγώ έκανα λάθος γιατί ναι, το διάβαζα πρώτη μήπως φορά. Είναι... Το γράψαμε λάθος και λέω τι γίνεται. Όχι, γιατί λέει λάθος. Σίγουρα είμαι μοναχά. Χωρίς αυτό αδύνατο τι λέει. Τέλος πάντων. Να κάνω μία ανάγνωση, ένα ποίημα. Βέβαια. Από το 17. Κάτσε να δω γιατί τα έχω ξεχάσει κιόλας. Καλά, ναι, και εγώ το πιθανώ. Λοιπόν, να σας διαβάσω το τίτλο που είναι και μικρά να μην κουραζόμαστε. Αμφίροπη αίσθηση. Ανηλαίης ο πόλεμος. Κονταροχτυπιούνται τα μάτια. Θέτει όρους στο μυαλό. Τους ανερεί η καρδιά. Χτυπάνε δυνατά οι σφιγμοί. Ακούει η ψυχή και ορμά. Ματώνουν τα χείλια. Σώμα με σώμα η μάχη. Φωτιά παίρνει το πεδίο. Μυρωδιά σάρκας παντού. Ουρλιαχτά δυνατά. Βαριές, καυτές ανάσες. Η μάχη έχει κρυθεί. Νικητής ο έρωτας. Α, λοιπόν, αυτό... Τι αυτό. Έχει... Έχει αυτό... Αυτό που είναι... Α, αυτό πήρε και το Α' βραβείο ποίησης στον Αδωρεανικρημισμό. Αστερισμό είναι μεγάλο. Αστερισμός της Αμφιθυμίας. Έχω γράψει να διαβάσουμε, δύο να διαβάζουμε καλύτερα. Ναι, για να παίρνουμε έτσι το κλίμα. Έτσι παθιασμένα, έτσι. Όρκος, αγάπη μου, να σε προσέχω θέλω, να σε νοιάζομαι, να ζω μόνο για σένα, κρυφά να σε ακολουθώ, στο διάβασο να είμαι, φάρος, προστάτης και οδηγός, σκιά της ύπραξής σου. Τις νύχτες να σε ακροβατώ, σε πύρινα σεντόνια, σε ουρανούς απόλαυσης, σε ειδονικά ταξίδια, τυφλή υποταγή, ψυχήτε και σώματι, στο είναι σου για πάντα, με όλες τις αισθήσεις μου, σε όλα σου τα θέλω. Υπόσχεση παντοτινή, ο θάνατος να δώσει τέλος. Αυτός είναι ο Ονειροβάτης. Το δεύτερο ποιο είναι? Μετά το δεύτερο είναι ο Ελελίχθων. Εδώ, Ναι. Ελελίχθων, τι σημαίνει δηλαδή? Λοιπόν, αυτό είναι ο Ελελίχθων, σημαίνει αυτός που κάνει έντονη... Ελίσεται. Όχι, όχι, δεν ελίσσεται. Κάνει έντονη την παρουσία του στον χώρο, χτυπώντας τα πόδια του και κραυγάζει. Βγάζει φωνές, κραυγές. Δηλαδή θέλω να πω γιατί αυτά δεν είναι πια ερωτικά. Αυτά είναι, πιο αναρχικά δηλαδή, Όχι αναρχικά, είναι πιο κραυγές, πώς το λένε. Ναι, κατάλαβα, παράπονο. Παράπονο. Λοιπόν,
Από το ρήμα ελελίζω, ελελίζω, κραυγάζω, ελελέθ, εγύρω πολεμική κραυγή, εγύρω ισχυρά κραυγή, ελελίζω, κάμνω την ανατρέμει να σύεται η γη, ελελίχθον οσίον τη γη. Να διαβάσω ένα μικρό, να μην κουράσουμε τους θεατές. Γι' αυτά. Το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε. Έχουμε ακόμη μια ώρα, έτσι. Εντάξει, εγώ θα τελειώσουμε. Να βρω ένα πιο είναι, μικρό. Να πω τώρα, έτσι μέχρι να το βρεις, ότι η Αγία Ανάργυρη εδώ πέρα στην ενορία της Νέας Σμύρνης ξεκινάει τα Ανάργυρα για πρώτη χρονιά. Θα κάνουμε μία εβδομάδα τα Ανάργυρα. Η γιορτή των Αγίων Ανάργυρων είναι 1η Νοεμβρίου και ξεκινάνε από 27 Οκτωβρίου έως και 3 Νοεμβρίου. Να πω ότι στις 29 την Τρίτη, 6.30 ώρα, θα είναι ο μιλητής ο Πάτερ Γιώργιος Χινάς και στις 30 του μήνα την Τετάρτη, που μπορεί και να μην κάνω εκπομπή, να κάνω πολύ γρήγορη εκπομπή για να προλάβω το Μεθόδιο, θα μιλήσει ο Πάτερ Μεθόδιος. Έχουμε ολινυχτίες, θα γίνει και ολινυχτία τη Δευτέρα το βράδυ 28. Βράβευση των αιμοδοτών 28 το απόγευμα. Θα έχει παρακλήσεις. Όλη τη βδομάδα η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ. Αυτά. Γιατί θα είναι τα Ανάργυρα, θα τα ξαναπούμε. Για πάμε. Λοιπόν, στο οπισθόφυλλο γράφω το εξής. Μικρό, πολύ μικρό. Χαθήκαμε στου χρόνου τα βαγόνια που κουβαλάνε τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες και έμεινε μόνο η ελπίδα να ζωγραφίζεις το κάδρο της ζωής. Λες και εκεί μέσα όλα χωράνε. Και πάμε τώρα να διαβάσω ένα πολύ μικρό, γιατί τα λένε πολύ μεγάλα. Πλάνι είναι ο τίτλος. Μας ξεγέλασαν τα άσπρα παράθυρα. Τις χαραμάδες τους περάσαμε για φως. Γυαλίζανε τα τόσα μπικλιμπίδια. Λαμπερούς μας έδειχνε ο καθρέφτης. Δυνατές οι χειραψίες. Τα κρύα χέρια σκέπαζαν. Κρυβόμασταν στο σκοτάδι για να μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Κι ύστερα όταν ξυπνήσαμε, ένα άδειο δωμάτιο μας περίμενε και πάνω στο κρύο πάτωμα μια κουρελού για στρώμα. Λοιπόν, αυτά ήταν η ποίηση μου ελελίχθων. Βέβαια όλα αυτά ό,τι σας δείχνω κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία και σε εδώ μένα. Εδώ είναι εκδόσεις. Εδώ είναι εκδόσεις δικές μου. Είναι αυτό το σηματάκι, ΦΥΠΗ εκδόσεις. Είναι... Άρα από το δεύτερο βιβλίο και μετά ξεκινήσαν ναι. Οι δικές σου εκδόσεις. Κοίτα να δεις, έχει το ΦΥ ναι. Χωρισμένο με το ΠΗ. Μπράβο, ναι. ΦΥΠΗ εκδόσεις όπως είναι και εδώ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και μετά τα άλλα δύο είναι δικές σου εκδόσεις. Μετά. αυτό όπως όποιος θέλει είπαμε, μπορεί να το δώσει σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία αλλά και στα μικρά της επαρχίας βλέπουν ποιος το έχει εκδώσει, με παίρνουν τηλέφωνο και το στέλνουμε και το παραλαμβάνουμε το χώρο τους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ίντερνετ στο χωριό, θεατρική κωμωδία. Λοιπόν, ναι. Μετά... Αυτό είναι επίση λογοτεχνικό. Αυτό το λέει, θεατρική κωμωδία. Μπράβο. Γράφω κωμωδία. Και θεατρικές κωμωδίες γιατί έχω τη σάτυρα λόγω ότι είμαι, να λέγουμε και λίγη ιστορία, έτσι. Λόγω ότι είμαι από τη Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη είχε πολύ στο DNA της τη σάτυρα. Να φανταστείτε, αυτά που σας λέω είναι αληθινά και ιστορικά. Το 30 είχε ταυτόχρονα γύρω στις 4 εφημερίδες σατυρικές. Ταυτόχρονα σε ένα πληθυσμό, πόσο ήταν η Μυτιλίνη η πόλη. Δηλαδή 4. Έχουμε κωμικούς αρκετούς, δεν έχουμε από τη Μυτιλίνη. Τι, ένα... κωμικούς έτσι ηθοποιούς. Ναι, έχουμε, αλλά σας λέω ότι αυτό ήταν. Αυτό σατυρική εφημερίδα που εκδότησε σατήριζε τους πάντες. Έτσι. Ποιητές, την κυβέρνηση, το Δήμο, έτσι. Όλα αυτά. Δεν υπήρχε το μύτου τότε. Δεν υπήρχε το μύτου τότε. Ναι. Να βρεις τον πελάσιο. Ναι. Και τους σατήριζε και έχουμε δηλαδή ένα DNA
που να σατιρίσουμε τον κόσμο. Όπως εμείς έχουμε κριτική τη Μαντινάδα. Ναι. Γράφανε λοιπόν θεατρικές κωμωδίες, γράφανε τετράστιχα που σατιρίζαν τον κόσμο, με πιο πολύ το καρναβάλι της Αγιάσου που γίνεται στη Μυτιλίνη, που γίνεται ένα σαν θεατρικό και με τετράστιχα κοροϊδεύουν, σατιρίζουν όποιον νομίζουν ότι το αξίζει. Λοιπόν, εγώ έγραψα μια θεατρική κωμωδία, δεν την έχω ακόμα, ούτε την έχω παρουσιάσει ούτε τίποτα, γιατί θέλω να την ξαναδιορθώσω, θέλω να την παίξω καμιά αθηναϊκή, να παιχτεί σε κάποια αθηναϊκή αίθουσα. Είχαμε κάνει μια συνεργασία, αλλά κάτι προέκυψε με άλλους ποιητές, με την κυρία Έφη Χατζούλη που έμαθε άψογα το ρόλο της και το παίζει πολύ ωραία, αλλά κάποιοι είχαν προβλήματα, αρρώστιες και ιστορίες και το παρατήσαμε. Είναι στα Σκαριά όμως με την Έφη. Και εγώ μπορώ να συμμετέχω, ναι, σαν ηθοποιός. Συμμετέχω και εγώ. Το τίτλος είναι «Ίντερνετ στο χωριό». Απλά ενημερωτικά. Είναι μια θεατρική επίκαιρη κωμωδία. Διαβάζω το «Οπισθόφυλλο», που σατιρίζει τη σημερινή κατάσταση, γεγονότα και πρόσωπα με έξυπνους διαλόγους και ατάκες, που προσφέρει άφθονο γέλιο, προβληματισμό και ψυχική αγαλίαση στο θεατή. Δεν μ' αρέσει να γράφω ψυχοπλακωτικά έργα. Να σου πω κάτι. Εγώ ενδιαφέρομαι επειδή μισή. Να τελειώσω πρώτα αυτό. Σε ένα απομακρυσμένο χωριό της επαρχίας, ένα ζευγάρι, ο Μανώλης και η Λεμονιά, κάθονται στην κουζίνα. Η Λεμονιά ετοιμάζει το μεσημεριανό φαγητό και τότε κάποιος χτυπάει την πόρτα του σπιτιού τους. Ένας απρόσκλητος επισκέπτης έρχεται και τους ταράζει τη μέρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον επισκέπτη προκύπτει η ανάγκη να βάλουν αργότερα ίντερνετ στο σπίτι τους, που τους είναι απαραίτητο για να τακτοποιήσουν μια εκκρεμότητα και να εξυπηρετηθούν σε μια δουλειά τους. Γίνονται πολλά ευτράπελα στην προσπάθεια να συνδεθούν, αλλά και κάποιες ασπρόσμενες εξελίξεις που φέρνουν τα πάνω κάτω. Η εφορία τους επισκέφτηκε. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο, μέσα είναι με τους διαλόγους κανονικά. Αυτό μπορείς, θα σου το πω μετά που θα κλείσει η κάμερα. Και πάμε στην τελευταία έκδοση, Αντώνης Θαλασσέλης, τα έσωθερ που είναι τώρα φέτος. Θα πούμε και τίποτα άλλο, γιατί τι ώρα είναι ακόμα, έχουμε και 10 είναι. Ναι. Ναι. Δεν θα πούμε για αυτό το βιβλίο. Ναι, θα πούμε και γι' αυτό, ναι. Όχι, λέω, μετά θα τελειώσει αυτό και θα έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι θέλετε. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τώρα... Αυτό δεν το έχω παρουσιάσει στην Αθήνα. Έκανα μια προσπάθεια να το παρουσιάσω στο Πλωμάρι, στην πατρίδα μου, που ήρθανε κάποια άτομα και μίτσαμε. Τον Νοέμβριο, 29 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί την εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Για τους ακροατές να το ξέρουν, βέβαια θα κάνω ανάρτηση. 29 Νοεμβρίου στην εταιρεία Ελλήνων. Ναι, ναι. Θα έχουμε και μουσικούλα, θα παγγείλουμε και ποιήση. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Θες να μας διαβάσεις. Αυτό το έργο έσωθεν. Λέει, βέβαια θα σας διαβάσω. Λέει. Είναι τα ποίηματα της ψυχής μου, της πατρίδας μου Λέσβο, των δικών μου ανθρώπων. Δηλαδή δεν έχει ερωτικά και τέτοια. Για την πατρίδα μου, για την ψυχή μου. Θα σας διαβάσω το πρώτο που λέγεται «Το παιδί της ψυχής μου». Mm-hmm. Και ακόμα ένα για τη Λέσβο, μπορεί να δω, θα δω τι θα απαγγείλω. Στα σκοτεινά άδυτα της ψυχής μου, λέγεται «Το παιδί της ψυχής μου», ο τίτλος. Στα σκοτεινά άδυτα της ψυχής μου, ένα παιδί γεννιέται από τη μήτρα του χάος. Δυνατά ουρλιαχτά και πόνει τούτη την ώρα. Στα σκοτάδια κρύβει καλά το παιδί της. Κανείς να μην το δει. Ταξίδεψαν στην Άβυσσο πολλοί να το βρουν. Μα ποτέ πίσω δεν ήρθαν. Κάτι το σκοτώνει. Όσοι κατάφεραν να ανέβουν, τυφλοί γύρισαν. Άλλοι χάσανε τη μιλιά τους, άλλοι το μυαλό τους. Τίποτα δεν είδαν. Ρίχνω γάτζους με αλυσίδες. Μήπως και έξω το βγάλω. Σπασμένες τις τραβώ. Ματωμένες στην άκρη. Μεγάλη μάχη γίνεται κι κάτω στα βαθιά. Της ψυχής μου το χάος πάντα νικάει. Το παιδί που γενοβόλησε και μεγάλωσε το έκανε τόσο δυνατό όλα να τα σκοτώνει. Και να διαβάσουμε και ένα μικρό. Έχω γράψει για τη γιαγιά, για τον παππού μου,
για τη μαμά μου, για τον πατέρα μου, για την... Τώρα, ας το πω γι' αυτό, για την εγγονή μου τη Μυρτώ. Γιατί έχω... Άλλη για την εγγονή σου τότε δεν μας διαβάζει. Για την εγγονή μου θέλεις. Την Μυρτώ. Ωραία. Να βάλουμε και ένα... Τον δικών μου ανθρώπων. Ναι, τον δικών μου ανθρώπων που λέμε, έτσι. Καλά, τώρα μαρτυράει. Μία μας λέει για τα μαρτυρά στην ηλικία σου. Είμαι νεαρός παππούλης. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Θα της αρέσει, δεν σε πειράζει. Το ποιο. Είναι μικρή. Ναι, 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 είναι μια γλύκα είναι. Να το βρω. Ξέρεις τι γίνεται, ότι όταν ο παππούς και η γιαγιά είναι μοντέρνη, ξέρεις, είναι μπροστά ρε παιδί μου στο μυαλό, τα παιδιά είναι... Λοιπόν. Η εγγονή μου Μυρτώ, αφιερωμένο με άπλετη συγκίνηση στη νέα ζωή που μας ήρθε 38 του 19. Να το χαιρόμαστε. Το... Α, τώρα είναι τα ωραία της, 5-4 χρονών. 5 χρονών, είναι μια χαρά, είναι κούκλα. Κουκλάκι, είναι ένα κουκλάκι. Ξανθό με πράσινα ματάκια. Τώρα είναι τα ωραία. Το μελάνι δύσκολα τώρα γράφει στο βρεγμένο χαρτί. Απλώνεται και χάνεται καθώς το δάκρυ μουλιάζει. Τα χέρια μου τρέμουν και ζωγραφίζουν ελπίδες. Το γέλιο μου ακουμπά στα χρόνια που πέρασαν και αγωνία γλυκιά στις φλέβες μου ρέει. Πού ήσουν κρυμμένη χαρά μου, ο λάνθιστος ήλιος η μορφή σου. Σε περίμενα και να το χαμόγελό σου φώτισε το πρόσωπό μου. Η μικρή σου φωνούλα, μελωδία πρωτόγνωρη, χάιδεψε στις χορδές της καρδιάς μου και έπαιξε με τις νότες της ψυχής μου. Καλώς ήρθες αγγελούδι μου. Ανθόσπαρτη η στράτα σου, γεμάτη χαρές και ευτυχία. Άλλαξε τη ζωή μου, άλλαξε και γύρω μου το σύμπαν και ο κόσμος τώρα αναστήθηκε. Έτσι. Και να πούμε και ένα, τρίτο, ας πούμε ένα τρίτο που είναι και, συγκινητικό. Το έγραψα για... Γενικά, για τη μάνα. Ε, ναι, το θέλεις, έχουμε χρόνο. Αμέ. Ήθελα να προλάβω, δίνουν τα διακονήματα τώρα για το άλλο, δεν πειράζει. Για να προλάβεις. Δίνουνε τι να βοηθήσουμε. Θα το έχεις ανοίξει. Στην εκκλησία τι να βοηθήσουμε, μωρά. Θα έχω πάρει από τον επίτροπο και έχω πει. Λοιπόν, να διαβάσω. Και για τη μαμά, ναι. Για τη μαμά ή για τον μπαμπά. Και για τους δύο. Λοιπόν, αν να διαβάσω και ένα για την πατρίδα μου, τη Λέσβο. Ε, βέβαια. Ε. Ε, ναι. Λοιπόν, κάθε φορά που φεύγω από τη Λέσβο, πιο παλιά, φέτος δεν έγραψα, και επέστρεφα από τις διακοπές, έγραφε και ένα ποίημα. Το ποίημα αυτό που έγραψα λέγεται, ένα από αυτά που έγραψα λέγεται «Αντίο Λέσβο». Χαράζει στα κρογιάλια της Λέσβου. Ασημή στάζουν τα φύλλα της ελιάς, καθώς τα περιχύνει της αυγής του ήλιου φως. Η θάλασσα στροβολά με το γλαφικό φορεμά της, ρηγμένο πλατανόφυλλο ταξιδεύει στα νερά του Αιγαίου. Μια γλυκιά άβρα ξεχύνεται ανάμεσα στις πευκοβελώνες, κλέβοντας τη δροσιά τους. Σκορπά το άρωμα της ρητίνης, ανακατεμένο με το θεμάρι, το κρύταμο, τις μέντες και τις μυθιστικές μυρωδιές του γλυκάνισου, χαρίγοντας παντού αρώματα στο διάβατο. Από εκεί φεύγει και χάνεται, στα πάνεμα λιμανάκια με τις πολύχρωμες βαρκούλες. Τρυπώνει στα κεραμίδια και σφυρίζει το μελωδικό του σκοπό, δροσίζοντας τα διάσπαρτα χωριουδάκια. Μπερδεύεται με τις μουσικές του σαντεριού και αναστενάζει με τους αμανέδες. Σεριανά στα ποίηματα της Σαπφούς και χαϊδεύει τις χορδές του Αρίωνα. Παρασέρνει τα χρώματα του Θεόφιλου και τα μοιράζει στα ηλιοβασιλέματα, βάφοντας πολύχρωμο τον ουρανό. Ταξιδεύει και όλο κοντά μου έρχεται. Την ακούω στο θρόισμα του πλατάνου. Νιώθω τη δροσερή της ανασημιά να ζωγραφίζει στο πρόσωπό μου ένα στερνό φιλί. Αντίο μου ψιθυρίζει.
τελευταία μέρα μαζί. Μη με ξεχάσεις, να ξανάρθεις. Δεν σε ξεχνώ. Θα ξανάρθω, ψιθύρισα, και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου. Αντίο νησί μου, αντίο Λέσβο. Αυτό ήταν γιατί είπαμε ένα για τον... Να ρωτήσω, γιατί έχει δύο ονόματα. Μυτιλίνη, Λέσβο. Α, η Μυτιλίνη είναι πρωτεύουσα. Είναι η πρωτεύουσα του νησιού και η Λέσβος είναι... Είναι όλο το νησί. Είναι όλο το νησί που υπάρχει και νομός Λέσβος που είναι ο Άγιος Ευστράτιος και η Λίμνος και η Λέσβος. Είναι ένας νομός και έχει επικρατήσει σε εμάς πιο πολύ τους Μυτιλινιούς να λέμε και όλη τη Μυτιλίνη, Μυτιλίνη. Ναι. Ναι. Κανονικά είναι το νησί Λέσβος με πρωτεύουσα τη Μυτιλίνη. Συμπρωτεύουσα το Πλωμάρι. Κανονικά δηλαδή θα πρέπει τα καράβια και αυτά να μιλάνε Μυτιλίνη, να λένε Λέσβο. Ναι, το ξέρουμε ότι αν πάμε Μυτιλίνη είμαστε μοιραία στη Λέσβο. Ναι, θέλω να σου πω ότι εφόσον ήταν πρωτεύουσα... Γιατί λένε πάντα το λιμάνι, λένε στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Α, ναι. Ναι. Πειραιά, ναι, καλά ναι. Λες. Τώρα κάνανε και ένα άλλο λιμάνι στο Σίδρι, που υπάρχει και το απολυθωμένο δάσος. Έχετε πάει με τη Λίνη Ολυμπία? Έχω πάει γιατί είναι, δεν σου είπα ότι η αδερφή μου είναι στοιχείο. Έχεις πάει στο απολυμανθωμένο δάσος? Δεν είναι μακριά. Εκεί, ναι. Εκεί είναι στο Σίγρι. Η αδερφή μου πήγε όμως, ξέρω, μου στέλνει φωτογραφίες. Ναι. Εγώ δεν την έχω πάει. Όχι. Εκεί είναι μια ωραία περιοχή που έχει όλο δέντρα που να διαφημίσουμε και λίγο την όμορφη όμορφο νησί μας, που έχει δέντρα απολυθωμένα δηλαδή από διάφορες ανακατατάξεις, σεισμούς και ηφαίστεια. Ο κορμός έγινε πέτρα. Πέτρα. Βλέπεις ένα κομμάτι. Επειδή παλιά η Μυτιλίνη ήταν ενωμένη, δεν υπήρχε το Αιγαίο, ήταν ζούγκλα. Να ρωτήσω κάτι, από ηφαίστεια δηλαδή. Από ηφαίστεια και γεωλογικές ανακατατάξεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Να φανταστείτε, ήταν ζούγκλα. Είχε λιοντάρια και σεκόγες. Αυτά που έχουν οι ζούγκλα στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχει 20 μέτρα δέντρο κάτω που είναι πέτρα και είναι σεκόγια. Στη Μυτιλίνη είναι εντυπωσιακό και έχουν κάνει και τώρα και το. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που είναι εκεί στο Σίγρι, που έχουν βάλει μέσα από λιθώματα, εξηγάνε. Και είδατε πάνε να έχουν κάνει και προσωμείωση σεισμού. Και πετάξαν τους μετανάστες στη Χίο και στη Λέσβο για να καταστρέψουν αυτά τα νησιά που έχουν. Εντάξει, στην αρχή είχαμε πρόβλημα. Εγώ πιστεύω το κάνανε. Μπορεί. Πάντως παλιότερα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή στα λιμάνια, στα σπίτια, όλα ήταν σκηνές. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό λέω στους όποιους επισκέπτες ότι τώρα όταν πάνε στη Μυτιλίνη δεν θα δουν μετανάστη. Είναι κλεισμένοι στις δομές και δεν βγάζουν έξω και δεν στείλουν σκηνές στο λιμάνι μέσα, σε πλατείες, γιατί γι' αυτά ξεχάσανε. Είναι, αν δεν το ήξερες, θα πεις δεν υπάρχουν. Ναι, αν δεν σε είχαν ενημερώσει. Βέβαια και τα κανάλια πολλοί το ανεβάσανε και κάναν καταστροφικές συνέπειες. Είχαμε... Κοίταξε να συναδελφούμε, επειδή είναι στις Σινούσες, ξεβράζανε, μου λέει, οι μετανάστες εκεί. Σκέψω ότι η ανιψιά μου η μικρή είχε καινούργια βρακάκια και τέτοια και τα έπαιρνε και πήγαινε κάτω στο λιμάνι να δώσει στα παιδάκια τα να βάλει στα γυμνάσια. Ναι, ναι, ήταν. Τώρα δεν υπάρχει στο λιμάνι. Ναι. Δηλαδή, είχαμε, ενώ δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα, ερχόταν. Μπορούσε επισκέπτες γιατί εγώ κατά. Τα καταστράφηκε η Χίο και η αυτή τότε είχαν καταστραφεί. Όλα τα νησάκια μας. Όλα τα νησιά μας. Όλα τα νησιά μας. Άσε που όπου πηγαίνουν τότε για να ζεσταθούν, κόβαν τις ελιές των ανθρώπων και κανένας δεν μιλούσε, πάθαν και καταστροφή με τη Λίνη με περιουσίες. Τι να κάνουμε, τα σημεία των καιρών είναι, αφού δεν μπορεί να φυλαχθούν τα σύνορά μας, διότι εντάξει, όταν μπαίνει μέσα κάποιος που δεν είναι πρόσφυγας, γιατί είναι πολλοί, μπορεί να ήταν και από την Αφρική, από το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν έχει πόλεμο, ας πούμε, και περισσότερο από το Πακιστάν. Δεν μπορούν να διαφυλαχθούν τα σύνορά μας, θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Καλό είναι να έρχονται όσοι έχουν ανάγκη. Καλό είναι να έρχονται, αλλά νόμιμα. Με τα χαρτιά τους, με όλα αυτά. Το έκανε η Αλβανία, λέει, με την Ιταλία, μια συμφωνία να πηγαίνουν εκεί μετανάστες στην Αλβανία. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω τη συμφωνία, αλλά πηγαίνουν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όσοι έχουν ανάγκη και είναι πραγματικοί πρόσφυγες και έχουν τα χαρτιά τους και είναι νόμιμοι, να έρθουν. Εδώ τώρα καμιά φορά σκέφτηκα, λέω, τόσοι που έχουν έρθει, μπορεί να είναι και Τούρκοι, στο τέλος άμα γίνει και κάτι, να μαζευτούν, να είναι ας πούμε στρατιώτες και να μαζευτούν όλοι, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς, άμα δεν αυτό που λες εσύ το λένε πολύ, ότι μέσα στους 10 πραγματικούς είναι πράκτορες, και τις πράκτορες, και δεν ξέρεις αν ο διπλανός σου
Εντάξει, τώρα ζούμε σε ένα. Και εμείς κάναμε σαν Έλληνες μετανάστες. Ναι, πηγαίναμε. Δεν κάναμε αυτό. Πηγαίναμε και είχαμε ανάγκη να δουλέψουμε, αλλά πηγαίναμε νόμιμα με τα χαρτιά μας, με τα καράβια μας. Εδώ βλέπεις τώρα ότι ο άλλος στην Κρήτη έσφαξε τον άλλον, δηλαδή δεν βλέπουμε τέτοια. Εντάξει, είχαμε δουλεύαμε τόσα χρόνια μαζί τώρα. Κακά τα ψέματα και τότε. Και τον έσφαξε. Και πριν έρθουν οι μετανάστες είχαμε εγκληματικότητα. Αλλά άλλο να έχεις δύο εγκλήματα και άλλο να έχεις 50 το μήνα. Είναι διαφορά μεγάλη. Τώρα αρχίζει και φαίνεται. Και τα περισσότερα τώρα από ό,τι λένε οι στατιστικές είναι από αλλοδαπούς τα περισσότερα εγκλήματα. Κλεψιές και βιασμοί ειδικά. Αλλά εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί, θα πρέπει να ζήσουν. Ας ζήσουν νόμιμα όμως με τα χαρτιά και καθαρά. Αυτό που πες για τους βιασμούς. Διάβαζα χθες ειδήσει ότι είπε ο Γκλέτσος ότι να φέρουμε ρόδουλες, γιατί τα λέει και ανοχή δεν βάζουν μέσα τους Πακιστανούς. Και λέει να φέρουμε ρόδουλες από το Πακιστάν, αυτό και βγήκε πρόεδρος και τον ξέχασε τον οικοανοφόρ. Τώρα εντάξει, και αυτό τώρα. Και αυτοί οι καημενούλιδες βλέπουν και τα κοριτσάκια. Εγώ λέω στην πια μου δίσουν μέχρι κάτω. Εντάξει, αυτό όμως δεν θα έρθει ο ξένος να μας πει τι θα φορέσει τώρα τα κοριτσάκια, τι θα πει έτσι. Όχι, άκουτε, εδώ είναι πεινασμένος ο Πακιστανός και μου βλέπει με τα σορτσάκια το κοριτσάκι, τι θα κάνω καημενούλης. Όχι, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Τι θα πει. Ήρθε σε μια πατρίδα, σεβαστείτε έθιμα. Και εγώ δηλαδή μπορώ να πω την είδα ολόκληρη έτσι και δεν φαίνεται τίποτα και να πω και να τη βιάσω και να εξεγριωθώ. Γιατί δεν ξέρω τι έχει από κάτω. Μπράβο, και εξάρτητη φαντασία. Εμείς δεν το κάνω αυτό. Και όμως αυτό που λένε το έλεγε ο πατέρας μου. Δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, οι Έλληνες έτσι εξιτάρονται με τον τιμένο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γιατί μου το έλεγε ο πατέρας μου, το λίγο μου λέει εξιτάρει, όχι το τελείως. Δεν είναι σωστό να λέμε προκαλούν, τι δεν προκαλούν. Στην πατρίδα μου είμαι, όλη η Ευρώπη έτσι ντύνεται, έτσι ντύνονται και τα μικρά μας κοριτσάκια. Έτσι γουστάρουν, ελεύθερες είναι. Αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα με τη βία να κάνουν κάτι. Έτσι εγώ το θέτω. Ξέρεις τι γίνεται, ότι εμείς πήγαμε μετανάστες στη Γερμανία, στην Αυστραλία και αυτά, αλλά προσαρμοστήκαμε. Όχι ότι δεν κάναμε κι εμείς εγκλήματα. Υπήρχανε. Όχι ότι δεν κάναμε κι εμείς. Αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Όχι σε μεγάλο βαθμό. Οι πιο πολλοί ήταν μεροκαματιάριδες, να φανταστείτε. Άνοιξανε μαγαζιά, κάνανε κοινότητες, άνοιξαν εκκλησίες. Να φανταστείτε, ξέρω άνθρωπο από την πατρίδα μου που πήγε στην Αυστραλία, μπήκε σε ένα μαγαζί και γύρισε από αυτό το μαγαζί. Δεν πήγε πουθενά. Ούτε να μιλήσει δεν ήξερε. Μιλούσε ακόμα και με τη Λινιά. Γιατί ξέρεις, με τη Λινιά έχουμε μια ειδική προφορά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια ντοπιολαλιά. Όπως... Δεν βγήκε παρά έξω. Αυτό θες να πεις. Ναι, δεν βγήκε παρά έξω. Γύρισε και μιλούσε με τη Λινιά. Ναι. Όπως μιλούσε στο χωριό του. Γιατί έχουμε αυτή την ντοπιολαλιά που είναι ιδιαίτερη, όπως στην Κρήτη, ας πούμε. Και, όχι, εμείς σεβαστήκαμε. Αυτοί αυτό κάνουν. Δεν σέβονται. Θέλουν να μας περάσουν τα δικά τους. Εκεί είναι το φάλο που κάνουν και μας. Κακοφαίνεται μας. Αυτό είναι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δε, τι θα πει, έρχεσαι σε μια χώρα, πρέπει να τη σέβεσαι και να την αγαπάς γιατί σε δέχεται και σε αγκαλιάζει. Λοιπόν, άμα εγώ δε... θα θυμίσω ότι για το βιβλίο έσωθες στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει παρουσίαση στην Εταιρεία Ένωσης Ελληνολογοτεχνών. Εταιρεία Ελληνολογοτεχνών. Μπράβο. Στο κέντρο την ξέρουν όλοι. Γενεδαίου και... Γενεδαίου 8. Ναι. Έβδομος όροφος. Μπράβο. Λοιπόν. Λοιπόν. Περίμενε τώρα γιατί έχουμε πει να διαβάσουμε και τη μάνα. Μπράβο αυτό. Η μαμά σου ζει. Να με. Α, μπράβο. Ο μπαμπάς μου έχει φύγει. Αυτό λέγαμε και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς έφυγε το 19 παραμονή του Χριστουγέννου. Να σου διαβάσω ένα που είναι σε μια... Πατέρας, όχι μπαμπάς, γιατί θα με ακούει ο πάτερ Αντώνης και θα με μαλώσει. Η λέξη μπαμπάς είναι αραβική λέξη. Εντάξει. Η λέξη λοιπόν, πατέρας είναι ελληνική. Λοιπόν, το τίτλος είναι λίγο... έχει μια θεατρική υπόσταση. Είναι άρε μάνα. Άρε μάνα. Ξύπνα γόρι μου, στολίδι του σπιτιού μου, ο ήλιος βγήκε φωτεινός. Και έχει ηλιακάδα. Άσε με ρε μάνα. Σου έχω έτοιμο το πρωινό. Το γάλα σου να πιείς. Να γίνεις άντρας. Να σε καμαρώνω. Άσε με ρε μάνα. Φόρα το σακάκι σου μην κρυώσεις γέ μου. Κάνει κρύο στην αλάνα. Άσε με ρε μάνα. Διάβαζε αγόρι μου. Άνθρωπος να γίνεις. Αγράμματος μη μείνεις. Άσε με ρε μάνα.
Φοβάμαι, αγόρι μου. Αυτή που γνώρισες δεν είναι για σένα. Σου λέω για την Άννα. Άσε με ρε, μάνα. Γέρασε, αγόρι μου. Κάτσε κοντά μου λίγο. Δυο συμβουλές σου δίνω. Δίκαιος και σωστός να είσαι στη ζωή σου. Προστάτης στο κάθε βήμα σου να είναι η ευχή μου. Και να θυμάσαι πως... Μίλα ρε μάνα. Γιατί σταμάτησες? Ξύπνα ρε μάνα. Μη μ' αφήνεις μάνα. Ψέμα ήταν νόμιζα. Μα χτύπησε για σένα η καμπάνα. Πού σε ρε μάνα. Άρε μάνα. Έλα ρε εσύ. Ανατρίχιασαι. Ναι, σκοτική τρίχα. Ναι, είναι, εντάξει, η ποίηση αυτά είναι η δύναμη. Όντως είναι θεατρικό αυτό, είναι ωραίο. Άμα θα σου απαγγείλω στην παρουσίαση, αυτό θα απαγγείλω. Ναι. Πολύ ωραίο. Πώς το λένε, η ποίηση πρέπει να σου αφήνει και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο για την ποίηση. Ναι. Πρέπει να σου αφήνει και κάτι. Αν δεν σου αφήσει κάτι ή να σε προβληματίσει, να σε φέρει κάποια ανάμνηση πίσω ή να σε ευχαριστήσει ή να... μπεις μέσα και να πεις αυτός ο ποιητής το έγραψε για μένα. Αυτά είναι. Δηλαδή πολλά πράγματα είναι. Επίσης είναι η μητέρα των τεχνών. Έτσι. Είναι το μεγάλο. Αν και δεν διαβάζετε τώρα πολύ και δεν πουλιέται και πολύ η ποιήση στα βιβλιοπολία, να το ξέρετε αυτό. Καλά είναι Ολυμπία αυτό, μου. Ότι είναι αδικημένη. Είναι αδικημένη και βέβαια γιατί υπάρχουν πολλές μορφές ποιήσης, με αλληγορική μορφή, υπερρεαλισμός. Με ρήμα, χωρίς ρήμα, ναι. Καταλαβίστηκα που λένε μερικοί. Άντε, θα καθίσω εγώ να αναλύσω, να σπάσω το μυαλό μου, ναι. Θα διαβάσω ένα μυθιστόρημα που μπορώ να το καταλάβω και θα περάσει η ώρα μου. Εντάξει, είναι και δύσκολο να την καταλάβει άλλος και δεν την καταλαβαίνεις καμιά φορά και εσύ που τη γράφεις. Αλλά γιατί έχει και διτή σημασία. Μπορεί να άλλα να λέει ο ποιητής, άλλα να, να το καταλάβεις εσύ. Άλλος μπορεί να το πιάσει από πάνω το ποίημα, άλλος από κάτω, διάφορα τέτοια γίνεται με την ποίηση. Αλλά δεν πάβει να σταματάει όλη η μητέρα των τεχνών, η ποίηση. Έτσι. Αυτό είναι. Τελειώσαμε και από αυτή την παρουσίαση του Έσοδεν. Είπαμε 29 Νοεμβρίου στην Εταιρεία Λογοτεχνών, 7 η ώρα, θα παρουσιάσουμε με μουσικούλα. Ωραία. Και με πολλούς ποιητές που θα απαγγείλουν. Η μουσική θα παίξει και δικά μου μόνο τραγούδια ο μουσικός. Α, ωραία. Έξω από τα τραγούδια. Αν θέλετε να βάλουμε και το τραγούδι τώρα που θα μας... Θα βάλουμε το τραγούδι που ξεκίνησα την αρχή. Ναι. Και θα σου ανανεώσω ένα ραντεβού. Τώρα θα μου πεις εσύ, θα δούμε. Θες να γίνει Δεκέμβρη που να είναι μόνο με τα τραγούδια σου. Ωραία, ναι, εντάξει. Θέλετε να μην βάλουμε τώρα το... Όχι, να το βάλουμε τώρα. Γιατί ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ωραία. Αλλά να κάνουμε μία που να παρουσιάσουμε μόνο τα τραγούδια σου. Κάτσε γιατί δεν θέλω να ακούσουμε διαφημίσεις. Αυτό είναι Φεγγαρόστρατα, στίχη και μουσική δική μου. Ο Παντελής ο Θαλασσινός το λέει εξαιρετικά και πολύ σπουδαίος. Έχει αφήσει μεγάλα τραγούδια στο καλλιτεχνικό στο στερέωμα. Ναι. Και αγαπήθηκε πολλούς. Φεγγαρόστρατα και βάλε για σημάδι ένα αστέρι λάμπερο να φέγγει στο σκοτάδι. Κράτα τη φεγγαρόστρατα στου έρωτα το χάδι. Σεργιανίσουμε μαζί στη Σμύρα στο σοκάκι, να γίνει ο πόνος προσευχή κι η
αναμνήσεις μια ευχή στου χρόνου το κοιτάπι. Και κάτω απ' τη γλυματαριά στο καφενέ του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Και κάτω απ' τη γλυματαριά στο καφενέ του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Τη φεγγαρόστρατα στα όνειρα που κάνεις. Μέθησε στο ταξίδι σου κι ούτε στιγμή μη χάνεις. Κράτα τη φεγγαρόστρατα, χάρες για να υφάνεις. Σεριανίσουμε μαζί στη σμήρα στο σοκάκι, να γίνει ο πόνος προσευχή κι οι αναμνήσεις μια ευχή στου χρόνου το κοιτάπι. Κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφένε του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Και κάτω απ' τη κλιματαριά στο καφένε του Μπαρμπαλιά στην ηχορό η αγάπη. Και μετά πήρα αυτή τηλέφωνο, το να μας ακούνε. Και έγινε το λίγο. Ακούστε να δείτε, αυτό το τραγούδι που άκουσαν όλοι, η Φεγγαρόστρατα, είναι και η δική μου στίχη και η δική μου μουσική. Δεν υπάρχει να έχει κάποιο, ούτε σε δισκογραφική εταιρεία έχει πάει, ούτε τίποτα. Τα πραγματικά δικαιώματα, αφού είμαι εγώ δημιουργός, εγώ τα έχω. Δεν θα έχουμε θέμα και άρα κάνουμε ένα ραντεβουδάκι. Θα μου πεις εσύ πότε, που θα ακούσουμε μόνο τα τραγούδια σου. Θα το συνδυάσουμε για να μην βαρεθεί ο κόσμος. Ναι. Θα το συνδυάσουμε και με λίγη ποίηση. Εντάξει, να θα πεις η ποίηση είναι μια ζωή. Να μην βαρεθεί. Τραγούδι, τραγούδι, τραγούδι. Θα λέω την ιστορία του τραγουδιού. Θα λέω ότι. Θα κάνουμε. Ναι, δεν χρειάζεται και πολύ. Δεν το κάνουμε και δύο ώρες, το κάνουμε μία ώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Να μην βαρεθεί ο κόσμος. Γιατί και εγώ που κάνω στο ραδιόφωνο, δύο ώρες κάνω, 9 με 11, κατά τις 10 και μισή αρχίζουν και βλέπω. Γιατί έχω μετρητή. Που μετράς πηγή διάρκεια. Όχι, έχω τσάτ που μιλάνε και λένε καλή νύχτα, μπορώ να κοιμηθούν οι στάξα. Ωραία εκπομπή σας. Κάνω πολύ ωραία εκπομπή. Να ακούσω, αλλά μόνο σημείς, ραδιόφωνο. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω εικόνα, γιατί το ραδιόφωνο έχει μια άλλη μαγεία. Το ραδιόφωνο είναι καθαρά ραδιόφωνο, άλλη μαγεία. Εδώ είναι εκπομπή τηλεοπτική που την κάνεις πολύ ωραία και μπράβο και συγχαρητήρια και σε ευχαριστώ που με κάλεσες, Ολυμπία μου. Είσαι. Εμείς κάνουμε κάτι αυθόρμητο εδώ πέρα, σου είπα και πριν ότι έδωσα. Χωρίς πρόβες, χωρίς τίποτα, να το πούμε και στον κόσμο. Χωρίς να ετοιμάζω κάτι. Τίποτα δεν ετοιμάζω. Χωρίς να ετοιμάζω ρετολόγιο κτλ. Δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Και βγαίνει αυθόρμητο. Είναι μια εκπομπή αληθινή, αυθόρμητη. Ναι, είναι αυθόρμητη, δεν κάνουμε καμιά πρόβα. Είπαμε για μένα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε εγώ. Εκτός αν θέλεις να μου κάνεις κάποια εσύ ερώτηση. Σιγά σιγά θα σε γνωρίσουμε. Άλλωστε, Στεφανίδη, σου είπα. Εγώ είδες, σου κλείνω τις πόρτες. Να σπάντε για χάρηκα που σε γνώρισα. Τα λέγια σου.
Σου δίνω ραντεβού στο επαμνηδί. Να σου πω την αλήθεια, με καλούν σε πάρα πολλές εκπομπές. Δεν πάω. Με σένα κάτι, ένα vibes, πήρα καλό. Mm-hmm. Δεν πάω, να σου πω γιατί, γιατί βαριέμαι. Βαριέμαι μέχρι να ετοιμαστώ, μέχρι να κλώσω. Με την Εφη που λες, έχουμε κάνει δύο φορές, τρεις φορές εκπομπή. Έχει έρθει εδώ η Χατζηλή, ναι. Γιατί είχαμε κάνει και δελτία για τα θεατρικά που ανέβαζε το Φάουστερ, έτσι είχα πάει και την είχα δει. Κάνει ωραία. Και με πολλά παιδιά, πολλούς ποιητές. Ναι, να το κάνεις αυτό, γιατί έχει ο λογοτεχνικός κόσμος την ανάγκη να ακουστεί η ποιησή του και να υπάρχει και στην τηλεόραση και στη διαδικτυακή τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εγώ λοιπόν εσύ μου πες ότι μια εκπομπή ποίησης. Το δικό σου το όνειρο είναι αυτό να γίνει 100. Το δικό μου... το όνειρο είναι να πάω στο Μέγκα και να κάνω αυτή την εκπομπή. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί δεν κάποια στιγμή θα γίνει. Θα μακάρι να γίνει και στο εύχομαι. Αν απλώς έκανα μια... Εντάξει, εννοείται θα την έχω πλαισιώσει και με άλλα πράγματα. Ναι, μακάρι να γίνει στο Μέγκα μια τέτοια εκπομπή και όχι μόνο στο Μέγκα, παλιά ας πούμε. Γινότανε, είχαν και εφημερίδες μια λογοτεχνική σελίδα. Μπράβο, ρε, τώρα δεν έχουν έρευνα. Τώρα δεν υπάρχουν και περιοδικά. Τώρα τι να κάνουμε. Κάποτε και στη Μανίνα, στην Κατερίνα, θυμάμαι που γράφαμε, στέλναμε τα ποίηματά μας. Μανίνα, Κατερίνα, τα κορίτσια. Μια παλιά υπήρχε η διάπλωση των παιδών, δεν την έφτασε εσύ ούτε κι εγώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ή τώρα όπως έχουμε τώρα το messaging και αυτά και τις γνωριμίες μέσα στο αυτό, θυμάμαι τότε υπήρχε υλογραφία. Ναι, πάντα ήταν. Οι γνωριμίες, τη Μανίνα Κατερίνα έλεγε αγόρι θέλει να γνωρίσει κοπερίτσι εκεί και εκεί και εκεί. Γνώρισες κανέναν? Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ, αλλά έχω ξαδέρφη που παντρεύτηκε έτσι. Από τη Μανίνα? Ναι. Αμάν. Ήταν δηλαδή το Facebook της εποχής εκεί, μάλλον το διαδικτυακές γνωριμίες της εποχής εκείνης. Ναι. Το 1973. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Παντρεύτηκε έτσι, είχε στείλει γράμμα έτσι. Στη Μανίνα πίσω στις γνωριμίες που λέγε. Ναι, δεν τη θυμάμαι, αλλά ξέρω. Και στην εφημερίδα νομίζω, στο Ρομάντζο, σε αυτά υπήρχε. Γιατί εγώ σαν αγόρι δεν διάβαζα Μανίνα. Όχι. Αλλά το Ρομάντζο, αυτά τα περιοδικά είχαν πίσω που λέγε οι γνωριμίες. Αν θες να κάνεις γνωριμία και η καλλιγραφία. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε και κάνανε έγγραφα και τελικά παντρευτήκανε. Άκου να δεις. Ναι. Είναι ακόμα μαζί? Όχι, έχουν χωρίσει. Έχουν χωρίσει, εντάξει, χωρίζουν και χωρίς τη Μανίνα, αλλά υπήρχε ναι. Πώς το λένε, τα dating τώρα. Μπράβο, που είναι και τέτοια που κάνουν. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα, που σε είδα από κοντά. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι είσαι έτσι τόσο ανοιχτός άνθρωπος και. Με τόση δουλειά, με τόσα πράγματα που έχεις δημιουργήσει. Γιατί η αλήθεια εμένα μου συστήθηκε σαν ένας εκδότης που βγάζει μια ανθολογία. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Τώρα τα βγάζουμε ένα-ένα. Πάντα δεν λέω για τον εαυτό μου και το καλό είναι να σε ανακαλύψουν οι άλλοι. Όχι να τους το πεις εσύ. Μπράβο, ναι. Από ό,τι κατάλαβα τελειώσαμε. Σκέψου, είχε έρθει ο κύριος Χρήστος Σάνος. Ναι, τον Χρήστο φίλος που είναι. Λοιπόν, ναι. Και εκείνος πόσα πράγματα έχει κάνει. Και εκείνος είναι έτσι ταπεινός με το ζόρι του. Βγάζει, είχα πάει και στην παρουσίαση μετά. Ότι ο ποιητής πρέπει να είναι ταπεινός. Ναι, είναι και ο και γενικά στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ταπεινοί και ας μην είμαστε ποιητές. Την αξία μας πρέπει να την αναγνωρίσει ο άλλος και όχι εμείς να πούμε ότι είμαστε σπουδαίοι, να αυτοπροβαλλόμαστε. Και η αξία μας αναγνωρίζεται με τις πράξεις που κάνουμε. Αυτό είναι. Αν κάνεις σωστές και ωραίες πράξεις, είσαι γλυκός, είσαι χαμογελαστός, υποστηρίζεις τον αδύνατο. Όλα αυτά σου δίνουν μια αξία και πορεύεσαι όμορφα. Εγώ με ψυχική πιστεύω. Εφορία στη ζωή σου. Αυτό που λες το πιστεύω και εγώ και πιστεύω ότι και εγώ να έρθω να πω πίσω από την πλάτη σου 10 πράγματα άσχημα. Πιστεύω ότι η στάση ζωή μας, στο λέω αυτό έτσι τώρα γιατί κάτι έχω βιώσει, η στάση η ζωή μας δείχνει την αλήθεια χωρίς να πούμε τίποτα. Άλλωστε αυτό μας το διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή σου λέει άσε τον κόσμο να λέει, άσε να σε κατηγορούν, άσε να σε βρίζουν, άσε. Η αλήθεια θα φανεί στη διαδρομή. Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Μπράβο. Λέγανε, αλλά πριν από τους Άγιους Πατέρες τα έχουν πει και οι φιλόσοφοι μας. Σοκράτης, όλοι αυτοί με τη φιλοσοφία τους. Είπανε ότι πόσο ταπεινός πρέπει να είναι ο άνθρωπος και με τις πράξεις χιλιάδες αποφθέγματα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν,
Αγαπητή. Σήμερα άκουγα και ένα ωραίο για, από αυτόν τον καθηγητή, Λουδοβίκος, που έλεγε για την ωραία Ελένη, ότι ήταν η ας πούμε εκείνη τη εποχή. Η όμορφη. Ναι, η ωραία Ελένη ήταν, ναι, αλλά ήταν και ελαφριά, να το πω. Ότι την έχουμε αδικήσει, δηλαδή την έχουμε βγάλει ελαφριά. Νομίζω ότι είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά τέλος πάντων. Επειδή είναι μυθικό, αλλά ήταν, ήθελε να δείξει ότι και εκείνη την εποχή, αυτό ήθελε να πει, ότι και εκείνη την εποχή υπήρχαν, αδικούσαμε τις γυναίκες, αδικούσαμε τον έρωτα, αδικούσαμε. Από τότε δηλαδή ήταν κάποια στερεότυπα. Ναι, πάντα, πάντα και ακόμα υπάρχουν. Λοιπόν. Στο επανειδήλικο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία μου, που με κάλεσε στην εκπομπή σου το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να πούμε στον κόσμο ότι την Κυριακή, η 20 του μήνα, 10 με 1, η Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνη στα Δαρδανελίων έχει αιμοδοσία. Δίνουμε το αίμα μας, σώζουμε μια ζωή. Να πούμε καλή αρχή και πρέπει να το διαβάσω. Εγώ... Αυτό θα πρέπει να το διαβάσω. Την καλή αρχή. Μισό λεπτό και σας προσκαλούνε. Μισό λεπτό γιατί εκεί στα μέρη σου, στην Καλλιθέα λοιπόν, ξεκίνησε ένας ωραίος πολιτιστικός σύλλογος. Ακτεοκρίτες. Μετά θα σου πω κάτι που μου ήρθε φλασιά που μίλαγες πριν για τους ακτεοκρίτες. Θα σου πω κάτι μετά. Λοιπόν, οι ακτεοκρίτες είναι ένας καινούριος πολιτιστικός σύλλογος που τον έχουν δημιουργήσει, τώρα δημιουργήθηκε, είναι ένας μήνας, με κριτικούς χορούς, με παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο, με ταξίδια στο εξωτερικό, με πολλές βόλτες και αυτά. Μια νέα αρχή ξεκινάει με την ίδρυση του πολιτιστικού συλλόγου Ακτεοκρίτες, αρχή που σημαίνει την έναρξη μιας δημιουργικής χορευτικής χρονιάς πλήθου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, μα πάνω απ' όλα τη δημιουργία μιας όμορφης και ζεστής παρέας μεταξύ των μελών και των φίλων του Σωματείου. Με μεγάλη χαρά λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί, έγινε ο αγιασμός τώρα τη Δευτέρα, 14 του μήνα, Φιλαρέτου 29 στην Καλλιθέα, και την Παρασκευή προσκαλεί και τους φίλους και τα μέλη των Ακτεοκρήτων να έρθουν να πάμε έναν περίπατο μαζί με μουσικούς, με τον Αντώνη το Μαθιουδάκη και τον Μάνο το Γρηγοράκη στο Λαούτο και τον Γιάννη τον Τροχολάκη στη Λύρα, να κάνουμε ένα περίπατο όλοι μαζί στην Καλλιθέα, να μας γνωρίσει και η Καλλιθέα τους Ακτεοκρίτες. 7 η ώρα, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Νομίζω ότι και η Καλλιθέα τώρα έβαλε ένα καινούριο στολίδι. Εγώ θέλω πάλι να σε ευχαριστήσω για να κλείσουμε. Πέρασε υπέροχα, είσαι συμπαθέστατη, φιλική και στο επανειδήν. Ευχαριστούμε και τους θεατές και πιστεύω να περάσανε όμορφα με την ποίησή μας και τα τραγούδια μας και την κουβέντα μας. Εγώ σε ευχαριστώ που με πιστεύτηκες να παρουσιάσεις τη φιλολογική ανθολογία εδώ και να μου παρουσιάσεις και το έργο σου. Και βέβαια είμαστε σε συνεργασία και στο επανειδήν. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.